Γεια σας. Θα πάρω το μικρόφωνο γιατί δεν θα με ακούτε αλλιώς. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά, εδώ με τα παιδιά, με την παρέα. Να σας το συστήσω για όσους τυχόν δεν τους ξέρετε, αν και τον Ηλία τον ξέρετε από το WinDrum, τον Γιώργο επίσης και τον Ανδρέα τον ξέρετε λίγο παραπάνω, διότι είναι και συντάξει στο Liverpool.gr. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλά να πάθες, πώς έκατε. Δεν είσαι παρέες που κάνετε. Τι περίμενα την προκοπή, δηλαδή. Τους έφερα πέμπτη βράδυ εδώ για παρέα, για να πούμε πράγματα τα οποία ξέρω ότι θέλετε όλοι να ακούσετε. Πρώτα απ' όλα, να συζητήσουμε για το θέμα της ομάδας με το QP. Πώς φαίνεται το έκτο? Ένα πριν το έβδομο. Α. Λοιπόν, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Κοίτα, νομίζω ότι το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτή την υπόθεση είναι ότι σε αντίθεση με το πέμπτο, okay, που ήταν περισσότερο μια φωτοβολίδα, αυτό ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τον Κλοπ. Ναι, οκ. Okay. Και νομίζω ότι τελικά η αξία αυτού του τίτλου θα φανεί τα μέσα στα επόμενα χρόνια. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Γιώργη, δικό στο μικρόφωνο. Αυτό που έχω να πω σε σχέση με το έκτο είναι ότι δικαιώθηκαν οι κόποι της ομάδας φέτος, που για ένα διάστημα φαινόταν ότι θα κατέληγε χωρίς τίτλο και πάλι. Και σίγουρα, όπως ανέφερε και ο Ηλίας, πλέον είναι η αρχή κάτι μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα είναι δυναστεία ή όχι, γιατί πλέον δυναστεία με τους παλιούς όρους είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα κάθε δύο χρόνια μπορεί να κερδίζει ένα μεγάλο τίτλο πλέον. Αρκεί φυσικά να καλύψει και τα κενά της στα backup και με ένα-δύο παίκτες που θα βοηθήσουν την πρώτη δεκάδα. Αλλά θα τα πούμε αργότερα για τις μεταγραφές τυχόν που θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας είναι συντάκτης μας στο site. Για μένα προσωπικά το έκτο ήταν το πρώτο, γιατί ο παδός έγινε λίγους μήνες μετά την πόλη. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι μια πολύ μια όμορφη εμπειρία και ο πιο μεγάλος τίτλος που έχω ζήσει σαν ο παδός. Και όπως είπαν και τα παιδιά και συμφωνώ απόλυτα, είναι η απλούσια αρχή. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι και με δεδομένο ότι ο προπονητής και ο κορμός της ομάδας θα υπάρχουν τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια, αλλά και κάποιο μεγάλο διάστημα ακόμα, είναι φυσικό και επόμενο η ανωδική πορεία αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει να συνεχιστεί και να δούμε και άλλα κιούπια όπως είπες και εσύ τα επόμενα χρόνια. Και μακάρι και να σπάσει και αυτή η κατάρα της Premier League, τίποτα άλλο. Το πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, μου δίνετε μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο το πάμε λίγο βόλτα σήμερα, γιατί κάναμε ένα τεστ με τον Ανδρέα στην αρχή. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τα οποία ο Ανδρέας ή κάποιος από τα παιδιά εδώ, δεν ξέρω, ο Γιώργος ή ο Ηλίας, μπορούμε να τσακάρουμε από το κινητό, για να τα βλέπουμε και να τα σχολιάζουμε, να απαντάμε σε οτιδήποτε θέλετε. Εσείς έχετε πορεία, θέλετε να συζητήσουμε. Οτιδήποτε σας κάνει κέφι, τέλος πάντων, μιας και έχουμε πολύ πράγμα να πούμε. Θα πάμε πριν ξεκινήσουμε το κομμάτι νέα σεζόν. Η κλήρωση έγινε σήμερα το πρωί, 11 ώρα Ελλάδος κοινοποιήθηκε, που έχει ενδιαφέρον αρκετό, γιατί άκουσα διάφορα πράγματα και διάφορα σχόλια δεξιά και αριστερά. Θα πάμε λίγο στο τι θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου έχουμε να κάνουμε μία κλήρωση. Ξέρετε όλοι πολύ καλά γιατί συζητάμε. Ένα πακετάκι το οποίο περιλαμβάνει το μαγικό χαρτάκι με το αεροπορικό ειστήριο συνοδευόμενο, στο οποίο περιέχονται φόροι αεροδρομίων και έξοδα βαλίτσας. Συν διαμονή στο κέντρο του Λίβερπουλ. Οκ, επιλέξαμε την καλύτερη δυνατή φωτογραφία, το Χίλτον, αλλά μπορεί κάποιος να μην θέλει να πάει στο Χίλτον, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρει στην τελική ανάλυση, ας πούμε, χλίδες. Το οποίο λοιπόν πακέτο αυτό της εκδρομής, να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το προσφέρουν άνθρωποι που έχουν σχέση με τη Λέσχη και μέσα από τις επιχειρήσεις τους, και εμείς θα τα αποδίδουμε το εδεσματοπολείο, όπως λέγεται, Λότζα, στην Ηλιούπολη. Αυτά στα λιμέρια σου, νομίζω. Ηλία, πρώην λιμέρια. Οκ, lodja.gr πληροφορίες για την... safe smoking. Αυτό είναι για σένα, Γιώργο, να ξέρεις. safesmoking.gr. Δεν μπαίνω σε ακόμα λεπτομέρειες, θα πούμε στο τέλος για τον κάθε χορηγό μας. Πάμε στον dental.gr. Να σας δω χαμόγελα όλοι. Γιατρές, σου στέλνω και τους τρεις αύριο, έτσι, για service. Τώρα, κοίταξε, με το Cupid το έκτο είμαστε όλο χαμόγελα. Επιβάλλεται να περάσουμε τον γιατρό να μας ευθυγραμμίσει. Dental.gr και φυσικά για όλους τους επαγγελματίες, ο greenclean.com.gr είναι επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού. Τελευταίος, όχι καταεδρομένος, συντοματικά τώρα κάνει το rotation, έτσι και φαίνεται, είναι ο Άγγελος ο Κολλιός,
με τα κολλιοςπετρώματα.gr. Είναι με γρανίτες, πετρώματα, μάρμαρα και οτιδήποτε έχει να κάνει με διακόσμηση και αρχιτεκτονική εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Λοιπόν, αυτά για τους χορηγούς μας. Να ξαναμπούμε εμείς να δείτε τις άφεντο μουτσουνάρες μας. Έχεις το κινητό σου, Αντρέα, κοντά. Μήπως ποιος το έχει για τα μηνύματα, βασικά. Τσεκάρεις μηνύματα, έχουμε μηνύματα. Ναι, θα σου το πω το μαγικό αριθμό. Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα για τη νέα σεζόν. Είδαμε το πρόγραμμα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο εσείς ενθουσιαστήκατε, αλλά είναι αυτό εδώ. Παπ. Ξεκινάμε με Norwich και αρχίσαμε φυσικά, ξέρεις, οι συνειρμοί. Ναι, τελευταία φορά πήραμε πρωτάθλημα, ναι, και μας άφησε, αφήσαμε τη City πίσω. Εντάξει. Για το 70. Ναι, το 77 για την ακρίβεια. Ωραία συνειρμή αυτή, δεν λέω. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τότε. Νομίζω την ίδια χρονιά είχαμε και την Newcastle στο τέλος. Περίμενε. Κάτι... Αυτό πες το εσύ. Την ίδια χρονιά είχαμε την Newcastle στο τέλος, τελευταίο αγώνα όπως και τώρα. Ισχύει. Νομίζω. Τελευταία αγωνιστική είναι και είναι εκτός. Ναι, και Chelsea εντός ήδη άρχισε να... Εν τω μεταξύ βγήκε το πρόγραμμα και καταλαβαίνεις ότι άρχισε να κορνάρει όλη η Ελλάδα. Εισιτήρια, αυτό, εκδρομούλες. Τέλος πάντων, αυτά είπαμε από αύριο. Έχω βγάλει ήδη μια σχετική ενημέρωση στο γκρουπ των μελών για το πώς θα κινηθούμε και πώς θα μπουν τα αιτήματα σε μια σειρά. Λοιπόν, Γιώργο, για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θεωρώ ότι έχει έναν καλό πρώτο γύρο και συνολικά, αν το κοιτάξουμε, είναι μισά ντέρμπι πρώτο γύρο, μισά ντέρμπι δεύτερο γύρο. Θα πει κάποιος ότι έχεις ένα μειονέκτημα, γιατί τα τελευταία σου τρία μάτς είναι Arsenal εκτός, Chelsea εντός και Newcastle εκτός. Αλλά θεωρώ ότι με την κατάσταση που θα είμαστε εμείς, καλώς έχονται των πραγμάτων πάντα βέβαια, και με την κατάσταση που δείχνει ότι θα έχει η Arsenal, όπως επίσης και με την μειωμένη δυναμικότητα που δείχνει ότι θα έχει και η Chelsea φέτος, όπως και να το κάνουμε ο Αζάρ, ήταν ο κορυφαίος τους παίκτες, και χωρίς αυτόν θα έχουν πρόβλημα, σύν' ότι έχουν απαγορεύσει μεταγραφών. Θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα αν όντως χρειαζόμαστε αποτέλεσμα εκείνες τις αγωνιστικές. Σε κάθε περίπτωση, αν κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, δεν μας φοβίζει ούτε το πιο δύσκολο πρόγραμμα, ούτε μας ενθαρρύνει το πιο εύκολο αντίστοιχα. Λοιπόν, καλά μιλάει εμείς οι παλιοσυρές. Να μας πει ένας νέος άνθρωπος, που είναι της παρέας μας κιόλας, έχουμε ένα νιάτο, ρε φίλε. Μας κάνει να φαινόμαστε πολύ μεγάλοι τώρα εμείς, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Αντρέα. Να μας πει πώς βλέπει εκείνο το πρόγραμμα, πώς του φάνηκε. Και θα κάνω και άλλες ερωτήσεις στην πορεία. Προσωπικά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι. Εντάξει, όσο και εμένα δεν μου αρέσει το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών γιατί είναι πολύ απαιτητικό. Απ' την άλλη, εντάξει, όταν είσαι μια ομάδα του μεγέθους αυτού, δεν. Όπως είπε πάρα πολύ εύστοχα ο Γιώργος, ούτε ενθαρρύνεσαι με κάποιο εύκολο πρόγραμμα, ούτε αποθαρρύνεσαι με κάποιο δύσκολο. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, η πρώτη μου εικόνα δεν μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο η τελική ευθεία του προγράμματος στις τελευταίες αγωνιστικές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή για κάποιο λόγο από μικρός πιστεύω στο ρητό που λέει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, μου αρέσει που ξεκινάμε με ένα βατό, θα έλεγα, παιχνίδι, όπως λέει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, είναι τη σειρά που λέμε, θα το πάρουμε εύκολα ή δύσκολα. Και επειδή η αρχή είναι σημαντική για μένα, είναι καλό, όπως είπα και πριν, που ξεκινάμε με ένα τέτοιο παιχνίδι. Που μας θυμίζει βέβαια και αυτό το 4-5 το προπέρσινο, το 4 χρόνια πριν που δεν θυμάμαι ακόμα σαν ήταν χτες. Το 4-5 στο Carrow Road. Ναι. Θα γινάρει το 16, το θυμάμαι και ήταν χτες. Και σπαθά γυαλιά του κλουβιού. Ακριβώς. Ναι. Και του λένε για δεύτερα στα άλλα γυαλιά, αφού να έχει δεύτερα και λέει ναι, αλλά δεν βλέπω λίγο. Το βέβαια δεν θυμάμαι λίγο γι' αυτό. Αλυσμόν είναι το παιχνίδι. Και για κάποιο λόγο, παρόλο δεν ήταν κάποιο τελικό ή κάποιο παιχνίδι που να κρίνει κάποιο τίτλο, το είχα πανηγυρίσει όσο λίγα παιχνίδια, όσε λίγε νίκε. Αυτά προ το παρόν. Έχω μια ερώτηση για όλους. Λοιπόν, όπα, κάτσε το καλώδιο, γιατί έχουμε και τεχνικά θέματα εδώ. Σας υποσχόμαστε στην πορεία να βάλουμε και ασύρματο εδώ. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ιδιαιτερότητα που είδα εγώ. Έχουμε Tottenham κοντά με United, κοντά με City, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα περίπου 20 ημερών, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τρία μάτς φωτιά, εκ των οποίων το ένα είναι μέσα και τα άλλα δύο είναι έξω. Αν δεν το λέω. Στην Πρέμιερ αυτό είναι σύνηθες, δεν μπορείς να το αποφύγεις κάθε χρονιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το αποφύγεις. Θα έχεις μια σειρά αγώνων που θα πέσουν τρία ή τέσσερα δύσκολα παιχνίδια σε ένα διάστημα ενός μήνα. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ είμαι από τους λίγους που πιστεύουν ότι
δεν δίνουν μάλλον σημασία ιδιαίτερη στο πρόγραμμα. Γιατί είναι και θέμα συγκυριών, τι θα πετύχεις εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο που θα παίξεις με τον οποιοδήποτε. Οκ, μπορείς να παίρνεις κάποια πρώτα αρχικά συμπεράσματα και ίσως να έχεις μια εικόνα στο που θες να μαζέψεις, τι, να στρώσεις ένα πλάνο, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για να πεις οτιδήποτε. Και ίσα ίσα για το τελευταίο που λέγατε, για τους τελευταίους αγώνες, τη δυσκολία τους, εγώ θεωρώ ότι συγκυριακά είναι καλό αυτό, γιατί η ομάδα πάντα μετά το Γενάρη ανεβάζει στροφές. Οπότε... Αυτό που λες με βοηθάει και εμένα στη σκέψη μου, γιατί έβλεπα το Δεκέμβρη, που είναι από τις λίγες φορές που έχω δει έτσι στρωτό Δεκέμβρη. Ναι. Για να μπορέσεις να πάρεις ανάσα και βάλει ότι θα υπάρχει, ας πούμε, θα υπάρχουν και κάποιες αναβολές παιχνιδιών. Σίγουρα. Θα είναι και η πρώτη διακοπή φέτος, έτσι, ναι. Φεβρουάριο. Φεβρουάριο θα, ναι, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο κενό, θα παίξουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί θα παίξουν το άλλο. Μια έτσι, νομίζω, έξυπνη διακοπή, χωρίς να σταματήσουν να έχουν παιχνίδια, γιατί και το Sky Sports είναι το εμπορικό. Ροή, ναι, ναι, ναι. Έβλεπα επίσης. Α, πρέπει να συνυπολογίσουμε όλο το φθινόπωρο ότι θα έχουμε αγώνες Champions League. Mm-hmm. Και επίσης ότι σε αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς στη δική μας οθόνη που δεν βλέπετε εσείς, τα δείξαμε πριν, θα υπάρχουν παιχνίδια που θα πάνε Κυριακή, γιατί οι ομάδες, ας πούμε, τύπου Arsenal, καλά, οκ, okay, το της Arsenal το βγάζουμε έξω, αλλά Chelsea πάει αργότερα. Και πάει υπάρχει, είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Φέτος ξεκινάμε και τη σεζόν πολύ νωρίς, δηλαδή 8 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι ουσιαστικά με τη City. Και μετά από 10 μέρες έχουμε την Τζέλσι για το UEFA Super Cup. Νομίζω είναι 8 και 18 ή 8 Όχι, και 14. Είναι 4 και 14. 4 και 14, μπράβο, ναι. Οπότε η σεζόν ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς για εμάς φέτος. Μάλιστα. Γιώργος. Απλά να προσθέσω ότι κατά μικρόφωνο γιατί... Ως προς τα παιχνίδια, ότι έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το Δεκέμβριο, που δύο παιχνίδια μας θα αναβληθούν. Το ένα θα είναι για League Cup, αν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 17-18 Δεκεμβρίου θα είναι ο ημιτελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων. Και το επόμενο μάτς πρωταθλήματος θα αναβληθεί. Ναι. Που σημαίνει ότι θα πάει μετά το Γενάρη, πια λόγω προγράμματος. Δηλαδή υπάρχει γενικά έξτρα φόρτος παιχνιδιών φέτος. Και καλό θα είναι να μην αφήσουμε τίποτα φέτος. Γιατί τα τελευταία χρόνια τα αφήνουμε. Όχι επειδή θέλουμε να τα αφήσουμε ή μας αρέσει κάτι τέτοιο ή υποτιμούμε τους θεσμούς ή οτιδήποτε. Απλώς δεν γίνεται με πιο μικρό ρόστερ να πεις. Πάντως φέτος λειτουργήσε αυτό, έτσι. Βοήθησε. Γιατί σκέψου να έχεις ας πούμε το League Cup το Γενάρη, ναι, που πάντα ο Γενάρη σου επί εποχής Κλοπ τουλάχιστον έχει θέματα. Και φέτος είχε θέματα. Είχαμε και τραυματισμούς. Φυσικά. Είχαμε τραυματισμούς που δεν τους περιμένεις. Παρένθεση για να επανέρχομαι στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Είμαστε ανάτοιχοι με τον Γκόμεζ. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω. Το πρωτάθλημα χάθηκε σε πολύ ωριακές λεπτομέρειες και είναι ανώφελο να πούμε ότι αν έπαιρνες αυτό το παιχνίδι θα το έπαιρνες ή αν η διαιτησία ήταν αλλιώς θα την έπαιρνες. Εντάξει, εγώ τη διαιτησία προσωπικά δεν πολύ ασχολούμαι. Τη βλέπω καθαρά ως αντίπαλο μέσα στον αγώνα. Θα μου πεις ορισμένες φορές σε εκνευρίζει γιατί σου κόβει πόντους. Σε κάποια άλλη θα πάρεις κι εσύ. Είναι λίγο ανώφελο όλο αυτό το σενάριο, θεωρώ. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική, τέλος πάντων. Αλλά θα πω πάλι για τον Γκόμεζ. Δεν ξέρω αν θα τον έκοβε τον Αγκουέρο στη φάση του γκολ με τη City. Σίγουρα δεν θα τον άφηνε έτσι όπως τον άφησε ο Λόβρεν. Γιατί και ο Αγκουέρο για να. Ο Γκόμεζ μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του φέτος ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή με τον Βαντάικ τέλειο. Και ο Αγκουέρο έκανε ένα τέλειο γκολ. Δηλαδή πέρασε και την μπάλα από τη μύτη τη Βελόνα για να περάσει τον Άλισον. Δεν ήταν γκολ απλό, δηλαδή ότι μόνο αμυντικό στέλνει. Και το έκανε ο Αγκουέρο, έτσι. Ναι. Δεν το έκανα ούτε εγώ ούτε εσύ, ούτε ο Ηλίας. Φυσικά. Ο Αντρέα μπορεί και να το έκανε πριν πιο μικρό. Θέλω τον Αντρέα να μα πει λίγο πάνω στο σκηνικό που είπε ο Γιώργος τώρα, σχετικά με την σεζόν. Δηλαδή, βλέπεις ότι και ο Γιώργος εστίασε σε ένα κομμάτι ότι ο Δεκέμβρης είναι τέτοιος που η διακοπή μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να μην βοηθήσει. Το link up επίσης είναι ένα θέμα που, okay, αν έχουμε φτάσει, να μου πείσετε στη δική σου σκέψη σχετικά με αυτό. Το μικρόφωνο λίγο κοντά για να μην κάναμε τεστ εμείς οι δυο μας μάλιστα πριν. Είδαμε στην πράξη κιόλας. Ενώ ίσως αναφορά τις λεπτομέρειες που μπορεί να κρίνουν την πορεία της ομάδας. Ναι,
Εντάξει, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε που θα πάμε στο διπυρωτικό, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, γιατί το θέλαμε. Γιατί είναι μια φυσική συνέπεια μια μεγάλη χαρά που πήραμε πριν από λίγες μέρες. Και είναι και ένα που μας λείπει, έτσι. Είναι και ένα που μας λείπει. Εσείς λίγο παλιότεροι το θυμάστε και λίγο πιο καλά από εμένα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ ότι θα υπάρξει μια αρνητική επίδραση στην ομάδα του όλου αυτού του τόσο πολύ φορτωμένου προγράμματος. Το οποίο θα εξαρτηθεί και από το πώς θα πάμε στα εγχώρια κύπελα. Γιατί από τη μία προφανώς είσαι Λίβερπουλ και πηγαίνεις για όλα. Από την άλλη, αν ίσως η περσινή πλέον πορεία που κατέληξε με την κατάκτηση του Champions League να ίσως να υποφεληθήκαμε έμεσα από τους πρόωρους αποκλεισμούς στα κύπελα, να υποφεληθήκαμε στις άλλες διοργανώσεις εννοώ. Αυτό βέβαια ξέρω ότι άμα βγεις και πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα βγει πολλοί κόσμος να σε κράξει γιατί θα σου πει ότι είσαι Λίβερπουλ και πηγαίνεις για όλα και δεν θα έχει άδικο. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Εκ του αποτελέσματος βοήθησε όμως. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Με ολοκλήρωση άψογα την πρόταση που πήγα να πω. Και εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πράξη. Μπορεί πολύ απλά να πάμε για όλα και να μας βγουν όλα. Ή να επεκταθεί λιγάκι το ρόστερ του καλοκαίρι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις. Και όπως για τη φετινή σεζόν, και έτσι για την ερχόμενη, όπως είπες, θα την κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Οπ, εντάξει, θα το παλέψουμε λίγο. Αυτό. Εντάξει, τέλεια. Μου έδωσε πολύ ωραία πάσα, Αντρέα, για το ρόστερ. Έχουμε δεδομένες κάποιες αποχωρήσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν στο πρόγραμμα να το συζητήσουμε βέβαια αυτό, αλλά βγαίνει έτσι κι αλλιώς και μια κουβέντα σε μια παρέα, την οποία μοιραζόμαστε με τον κόσμο που μας βλέπει. Και δεν ξέρω αν έχουν έρθει και μηνύματα, θα το τσεκάρουμε στην πορεία. Έχουν έρθει αρκετά. Γιώργο, βλέπεις, Σκοταμό. Κυρίως καλησπέριζουν εμάς. Τους καλησπέριζουμε όλους βέβαια. Μας βλέπουν και φυσικά περιμένουμε ερωτήσεις, απορίες, σχόλια, τις δικές σας τοποθετήσεις ή τους δικούς σας προβληματισμούς. Έχουμε δεδομένες κάποιες αποχωρήσεις. Ντάνιελ Στάριτς, Μορένο, Μπόγκταν που ούτως ή άλλως θα έφευγε, απλά περιμένει να λύσει το συμβόλαιο. Αρκετούς μικρούς οι οποίοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική. Νομίζω ότι αυτό ήταν και κάτι που στις ακαδημίες συμβαίνει και όχι μόνο στη δική μας, συμβαίνει σε όλες τις ακαδημίες. Μερικές φορές βέβαια δεν βγαίνει και ακριβώς έτσι. Να σου κάνω μια επανάσταση για τις ακαδημίες. Όταν είσαι ομάδα Οπα, περίμενε. Που πάει για πρωταθλητισμό, καλός ή κακός, κακός βέβαια, κυνηγάς το αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια αυτό έχει κόστος στους ανερχόμενους παίκτες, τους μικρούς σου, γιατί κυνηγάς να καλύψεις τα κενά με πιο έτοιμους παίκτες. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε εποχές δύσκολες για εμάς που είχαμε και μικρά ρόστερ και γενικά είχαμε προβλήματα. Βλέπεις ότι έτσι ανέβηκαν κάποιοι παίκτες όπως ο Τρέντ, για παράδειγμα. Επειδή είχαμε τραυματισμούς στη συγκεκριμένη συγκυρία, επειδή δεν είχε με πολύ απλά λόγια ο Κλοπ κάποιον άλλο να βάλει. Αν θες να μιλήσουμε για τα πολύ πρόσφατα χρόνια, όπως είναι η περίπτωση του Τρέντ. Δηλαδή ουσιαστικά κυνηγάς ένα στο εκατομμύριο, είναι ακραίο αυτό. Κυνηγάς μικρές πιθανότητες για την Ακαδημία και από ό,τι φαίνεται θα πορευτούμε έτσι. Ευχάριστο για την ομάδα ότι πηγαίνει για τίτλους ξανά και θα πηγαίνει με συνέπεια, αλλά αυτό θα έχει κόστος εκεί θεωρώ. Οπότε πάρα πολύ θα βλέπεις ότι θα αρχίσουν να φεύγουν σιγά σιγά. Όπα, πρώτο σε μένα αυτό. Που ήταν το δικό μου λοιπόν point. Θα φύγουν παίκτες και φυσικά όπως πάντα σε κάθε μεταγραφική περίοδο ακούγονται ονόματα. Ναι. Και έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα τα οποία, οκ, αρχή λόγους που γνωρίζουμε αρκετοί από εμάς τους παρόντες αλλά και ο κόσμος που μας βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι εφικτά και δεν μας απασχολεί. Ναι, την γνώμη μας για τον Wilson θα την πούμε σε λίγο Ηλία, γιατί είναι ένα φλέγον θέμα και νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο εντός εισαγωγικών αντιπαράθεσης, θα έλεγα εγώ. Καθότι υπάρχει κόσμος που τον θέλει τον Wilson στην ομάδα και υπάρχει κόσμος που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα που θέλει ο Κλοπ και μάλλον εκεί είναι και το λεπτό σημείο. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια ονόματα που ήδη έχουν ακουστεί. Εμφανίζονται κάποιοι σαν τα μανιτάρια τα ονόματά τους μετά τη βροχή στο δάσος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Με δεδομένο ότι φεύγουν, αδειάζουν κάποιες θέσεις, άρα και το οικονομικό κομμάτι που λένε πολλοί, δεν με νοιάζει το οικονομικό κομμάτι, λέει, δεν είμαι εγώ το. Μα είναι εκ του αποτελέσματος, βλέπεις ότι απασχολεί τους Αμερικανούς, παρότι τα ταμεία πλέον είναι γεμάτα. Υπάρχει ένας παίκτης, ο Νίκολας Πέπε, που έχω διαβάσει κριτικές πέρα από αυτά που έχω δει, οι οποίες είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές.
Υπάρχει ένας παίχτης, ο De Ligt, ο οποίος όντως είναι εντυπωσιακός, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες στο να έρθει που δεν το βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Τι πιστεύετε εσείς, και με δεδομένο ότι Μορένο, γεια σας, 2 μήνες εκτός από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, δεν είναι οριστικό ο Ρόμπερτσον. Μάλλον δείχνει ότι είναι απλά... Η αρχική εκτίμηση ήταν... Tight hamstring. Ναι. Όχι, δεν πειράχτηκε ο Μις. Ναι, αυτό. Ανησύχησαν πολύ ότι ήταν κομμένος ο Μις. Λέγει πόσο έχει κοπεί. Εγώ δεν νομίζω ότι η Αντιμαξιτή είναι και γερό παιδί. Οκ, λέμε τώρα έτσι, θα χάσει ένα κομμάτι προετοιμασίας, στην αρχή ίσως. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια λαθική λύση και κακά τα ψέματα, ο James δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το βιολί σε αυτή την ηλικία, να τον κες αριστερό μπακ και να όλη την περιοχή, όλη την πλευρά. Πάμε στον Ηλία πρώτα απ' όλα να μας πει με τις αποχωρήσεις και για τους δύο παίκτες που ανέφερα, που είναι τα πιο hot ονόματα έτσι, που ακούγονται, Πέπε και De Ligt. Για τον De Ligt, πριν ξεκινήσουμε, αναφέρθηκες. Αν υπήρχε ένας παίκτης που θα ήθελε να δώσει στην ομάδα, θα ήταν αυτός. Αν και το είχαμε συζητήσει, για μένα ο Γκόμες μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα. Όντως. Πριν τον τραυματισμό του, το βλέπαμε, το συζητούσαμε, είχε δέσει άψογα με τον Βαντάικ. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά. Σε πολλοί κόσμο που σχολιάζουν ότι τραυματίστηκε λίγο πολύ καιρό. Ναι, ήταν δύσκολος τραυματισμός. 7 γκολ το πρώτο γύρο. Κατά 15 γκολ το δεύτερο γύρο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Και είναι πολύ αθόρυβος παίχτης. Όντως. Πολύ αθόρυβος παίχτης. Με έναν καλό Γκόμες και υγιή Γκόμες στην ομάδα, ο De Ligt ίσως να είναι και πολύ τέλεια. Του De Ligt υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες θα αναφέρουμε στην πορεία. Από έτσι, εκεί και πέρα, και ποιος δεν θα ήθελε να δει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Van Dijk De Ligt, έτσι. Τουλάχιστον αυτή η χρονιά ήταν εντυπωσιακή και δεν ξέρω τι συνέχεια θα έχει το παλικάρι. Δεν βλέπω στην Ολλανδία. Ναι, εντάξει. Είπες Ολλανδία, Αντρέα, και μου έδωσε ωραία πάσα γιατί στο παιχνίδι με τους Άγγλους έκανε ένα πέναλτι. Το οποίο πολλοί το χρέωσαν, ας πούμε, σαν απειρία, σαν επιπολαιότητα, σαν. Και εγώ τουλάχιστον θα πω από τη μεριά μου, σε 19 χρονών παιδί, νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει ένα τέτοιο λάθος. Και τι έγινε. Πάντως είναι ακριβώς το προφίλ του παίχτη που λατρεύει να δουλεύει ο Κλοπ. Έτσι. Ναι. Ο πιτσιρικάς, ο πολλά υποσχόμενος, που τον παίρνει και τον κάνει. Αλλά, Γιώργο, πού είναι τα αλλά του De Ligt. Αλλά. Ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ, ξεκινάω το μάνατζερ. Ή μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, αυτό, ο De Ligt, από όσο διάβασα και σχετικά πρόσφατα το διάβασα μάλιστα αυτό. Έχει έναν άσημο μάνατζερ στην Ολλανδία, ο οποίος στέλνει τους τυχόν καλούς παίκτες που θα έχει στο, ας το πούμε, ρόστερ του, τους στέλνει στο Ραγιόλα. Mm-hmm. Και ο συγκεκριμένος ουσιαστικά είναι αυτός που θα κάνει τις τελικές επαφές με ομάδες κλπ. Το ξέρουμε τον κύριο Ραγιόλα. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος προσπαθεί να πάρει όσο πιο πολλά λεφτά μπορεί, κυρίως για τον εαυτό του φυσικά. Και κατά δεύτερο λόγο θα ζητήσει αστρονομικά ποσά. Για τους μισθούς του παίκτη, εντάξει, δεκτό, θα πάρεις και ένα δύο παίκτη, θα του προσφέρεις κάτι καλύτερο από την ομάδα του. Μια χαρά. Δεν μπορείς όμως να έχεις παίκτες με 200.000 λίρες που, εντάξει, λόγω καλής πορείας και λόγω αποτελεσμάτων που έχουν παράξει αυτοί οι παίκτες, όπως Αλάχο, Μανέο, Van Dijk κλπ. Οκ, μπορεί να τους πας. 220-250.000 αυτούς, γιατί πλέον έχεις και τα χρήματα, έχεις έσοδα κλπ. Ναι. Δεν μπορείς να φέρεις όμως ένα καινούριο παίκτη και 19 ετών για να το πεις πάρε 250-300.000 λίρες την εβδομάδα. Και να παίρνει Van Dijk 150. Με αφορμή αυτό, πλησιάζει και ο καιρός που θα αρχίζουν να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Ναι. Ανανεώ συμβολέων, mm-hmm. ήδη με τον Van Dijk έχει ξεκινήσει η κουβέντα στην Αγγλία. Ότι υπάρχουν επαφές του μάνατζερ του για να δούνε την πιθανότητα επέκταση συμβολέου με καινούριους όρους και μια σειρά από πράγματα, θα τα βλέπουμε αυτά μπροστά μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε εντυπωσιακά πράγματα σε μεταγραφές. Πέρα από τα 250 που μπήκαν στα ταμεία, υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός κορμός. Χρειάζονται 2-3 προσθήκες. Δεν ξέρω. Πλέον βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον δεν είναι δύσκολο για την ομάδα να διαπραγματευτεί με μεγάλα ονόματα. Πλέον τα μεγάλα ονόματα θέλουν να έρχονται στη Λίβερπουλ. Okay. Πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο. Δεν το βλέπαμε αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από το 89. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, τα 90's ήταν ζημιά. Ναι, ήταν μεγάλη ζημιά. Ήρθαν ονόματα βέβαια κατά καιρούς, αλλά δεν έγινε αυτό που περιμέναμε. Αυτό. Στα 90's τράβηξε ουσιαστικά η Ακαδημία.
και άντε να κάνεις μια καλή μεταγραφή, ενώ ήθελες 5-6 παίκτες κάθε χρόνο. Όχι, ξέρεις τι, πλέον η Λίβερπουλ δεν θεωρείται σκαλοπάτι. Δηλαδή, όπως έβλεπε, τι έγινε με τον Κουτίνο, με τον Σουάρες, που τη βλέπαν σαν σκαλοπάτι για να συνεχίσουν την Μπαρτσελόνα. Πλέον η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Ειδικά ο Κουτίνιο τελικά έχει αποτελέσει και παράδειγμα για πολλά πράγματα. Προς αποφυγή σε πολλούς άλλους. Για πολλά πράγματα. Αν πω εκεί δεν φεύγω, δεν τίποτα όπως ο άλλος που πήγε σε ένα ξένο περιβάλλον. Θέλω τη γνώμη του Ανδρέα για το ίδιο θέμα, αλλά να μου πει και τη διέστησή του. Δηλαδή, αν θα έρθουν νέοι παίκτες, έχεις και μια εμπειρία στο site. Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπεις και με άλλο μάτι τα social media, παρακολουθείς πάρα πολλούς. Mm-hmm. Οι οποίοι σαφώς και είναι σαν αντικείμενο και ειδικά από τα βρετανικά μέσα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την σκέψη σου, τη διέστησή σου και γενικά τι βλέπεις και στην πιάτσα. Άσχετα τι βλέπω εγώ, έτσι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο ότι η διέστησή μου, όπως είπες και εσύ, μου λέει ότι θα γίνουν σχετικά λίγες προσθήκες και δεν υπάρχει και λόγος να γίνουν πάρα πολλές, εκτός αν έχουμε αποχωρήσεις που δεν τις περιμένουμε τώρα. Για τον Τελίχτη συγκεκριμένα, λόγω πως δεν έχω δει αρκετά για να σα πω μια γνώμη αν θέλω ή θέλω να έρθει. Αν και όντως με το που άκουσα, που δεν ήξερα ποιον έχει manager, αλλά με το που άκουσα ποιον έχει, λέω δύσκολα τα πράγματα. και όλος τυχαίως είναι φαβορή, λέει η Παρή, να τον πάρει τώρα, γιατί... 350.000 την εβδομάδα ή κάτι. Μα είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο. Η Μπαρσελόνα ή η Παρή, δεν παίζει κάτι άλλο. Ακριβώς. Μα και η Μπαρσελόνα που έκανε την πρόταση, έφαγε τάπα. Δεν σου λέει, έχει τόσα λεφτά, πες τα... Είδα εκ των πραγμάτων. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν... Αν ισχύουν κάποιες φήμες που μάλλον ισχύουν ότι Μίλαν ενδιαφέρεται για τον Λόβρεν, τότε ίσως ανακύψει κάποιο θέμα απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Για κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά, πιστεύω. Γιατί προσωπικά και το μάτι που τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ναι, ο δεν ξέρω κατά πόσο χωράει πρωτοκλασάτο όμω κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή. Δύσκολο θεωρώ και εγώ. Πολύ, πολύ δύσκολο. Θα υπάρξει. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το αποφύγει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν δεν φύγει ο Λόβρεν, δύσκολα θα προκύψει θέμα κεντρικού αμυντικού. Κατά τα άλλα, όντως χρειάζεται, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι θα γίνουν 2 με 3 προσθήκες, η μία σίγουρα θα είναι ένα αριστερό μπακ, που φαντάζομαι πιο πολύ που θα ήθελα να είναι ο Σεσενιόν, γιατί είναι και Λιβερπουλάκι και θα μπορούσε να προσφέρει κάποιον ανταγωνισμό στο Ρόμπερτσον. Δικό μας παιδί είναι, έτσι. Δικό μας παιδί. Κατά τα άλλα, σε συζητήσεις με δικούς μου ανθρώπους μου λένε και συμφωνώ μαζί τους ότι καλό θα ήταν να αποκτήσει η ομάδα έναν οργανωτή, έναν παίχτη τύπου Κουτίνιο. Ένα δεκάρι που. Οχτάρο δεκάρι για την ακρίβεια. Παίχτης που και μαρκάρι, προς τα, δηλαδή είναι πιο ναι. Καλό πίσω, γιατί έχουμε και παιχνίδι που βασίζεται αυτό το πράγμα. Και κάθε πιπάσμα, μακρινό σουτ, δεν το πλάω. Ο Κλοπ φαίνεται να παγιώνει σε αυτό το σύστημα που έχει βγάλει από αυτό το κουτίνο, αυτό το χωρίς δεκάρι, παιδί μου. Αυτό το... Ναι. Απλά ίσως θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ένα παίχτη τύπου σαν τον Ντεμπρόιν, α πούμε, που και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ο Φεκίρ προσωπικά ακόμα σπάζομαι που δεν ήρθε, γιατί δεν έχω δει και μου άρεσε. Δεν είσαι ο μόνος. Γιατί όσο βλέπω διάφορα δημοσιεύματα να αναπαράγονται του τύπου ότι ίσως ξαναδιαφερθούμε για τον παίχτη, τόσο μου τη πάει που και που δεν έκλεισε πέρσι και που υποψιάζομαι ότι αποκλείεται να εφταθούν τα δημοσιεύματα, γιατί το χειμώνα ούτε καν το παλέψαμε το περασμένο Γενάρη και θεωρώ δύσκολο να το παλέψουμε και τώρα. Γι' αυτό σπάζομαι διπλά όταν ακούω ότι ίσως ενδιαφερόμαστε ακόμα, γιατί θεωρώ απίθανο να ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα. Όντως θεωρώ, αν μου λέγατε πες μου δύο θέσεις που πιστεύετε ότι θα καλύψει η ομάδα με καινούριους παίχτες, αυτές είναι ο αριστερός back και ένας box to box ή ένα. Όχι, κυρίως ένας δημιουργικός, όχι box to box, λάθος. Ναι, ένας παίχτης οργανωτής ή playmaker. Ίσως και ένα backup για την κατάσταση του Στάριτζ. Πιθανότατα. Με πρόλαβες. Με πρόλαβες. Υπάρχει και ο Μπρούστερ βέβαια, που δεν ξέρω αν θα παρουσιάσει γιατί είναι και άψητος ακόμα. Ναι. Αλλά θα δείξει. Κοίταξε, να προσθέσουμε και backup στο τέρμα, γιατί ο Μινιολέ δείχνει ότι θα φύγει. Το ξέρετε. Ναι. Κατά 80-90% θεωρώ ότι θα φύγει. Κάθε χρόνο φεύγει ο Μινιολέ. Το θέμα είναι ότι είναι η ηλικία του τέτοια που αν θέλει να έχει φιλοδοξία προσωπική σαν παίκτη, αναγκαστικά θα φύγει γιατί... Είναι 31 χρονών. Ναι, εντάξει, το τελευταίο του συμβόλαιο ψάχνει. Στα 31, δηλαδή, για ποιο λόγο να κάθεσαι να γυαλίζεις κι άλλο πάγκο. Αποδέχθηκε το ρόλο του, ήταν τρομερός στις... Από πίσω να ακολουθεί στα social media, όχι μόνο αυτό, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας, βλέπει ότι στήριξε τον Άλισον όσο κανείς και δημόσια. Ήταν εκεί, ήταν μέρος της ομάδας. Ανδρέα, ήσουνα στη συνάντηση με τον Μινιολέ. Ήσουνα φαντάρος. Ναι, είχαμε την τύχη να τον συναντήσουμε από κοντά. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα παιδί που... Είναι μορφωμένος, ξέρει αρκετές γλώσσες, πτυχία, ναι, κλπ.
Εντάξει, όταν ένας άνθρωπος που δεν τον έχει παραμορφώσει η μόρφωση. Όχι. Έτσι, γιατί σε μερικούς το πτυχίο τελικά είναι. Γίνονται άλλα ζώνες, λίγο. Ναι, το πτυχίο τελικά δεν είναι μόνο, είναι τα πιτσαρία. Αλλά είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος αυτό που είπες ακριβώς. Ο Στέρλινγκ έχει την πτυχία. Ποιος είναι ο κύριος. Πώς τον είπε τον κύριο. Το ξέχασα ήδη. Κλείστε τον κύριο. Τον έχει στην τσέπη του. Ποιος τον έχει τελευταία φορά. Ο Μάτι, ο Ο Βαντάκ με τις εθνικές τώρα. Ναι. Και όχι μόνο. Κάτι του έκανε εκεί. Να πάμε λίγο στα ερωτήματα του κόσμου. Κάτσε να κάνουμε τον κύκλο. Αλλά να τα έχεις εσύ μπροστά σου, Γιώργο. Ναι, είναι δύο μηνύματα. Ήταν ένα για τον Wilson, του Ηλία του... Ηλίας Μέλης. Ναι. Ή Μέλης, συγγνώμη. Ναι. Τη γνώμη σου για τον Wilson θα ήθελα, άποψή μου ότι αξίζει να έχει θέση στην ομάδα. Και σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση το καλοκαίρι. Το κομμάτι ενίσχυση καλοκαίρι αναφερθήκαμε ήδη, αριστερό μπακ. Κοίταξε, εγώ θεωρώ... Το κομμάτι σε σενιών, Γιώργο, μου επιτρέπεις. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ ευαίσθητο. Και είσαι πολύ κομβικό για έτσι. Θα σου πω τι συμβαίνει με το Σεσενιόν και με τον κάθε Σεσενιόν. Τότε να μυρίζομαι και ότι θα γίνει δουλειά. Ο παίχτης. Λόγω Λονδίνου κλπ. Η οικογένεια δεν θέλει να φύγει από το Λονδίνο. Αυτό. Αυτό. Και είναι σε ηλικία που σαφώς και θα επηρεάσει η οικογένεια. Τι γίνεται τώρα με το Σεσενιόν. Ο Σεσενιόν παίζει στην αριστερή πτέρυγα και παίζει κάτι σε στυλ Gareth Bale στα νιάτα του. Wingback. Μπράβο. Αυτό και αρέσει και δεν αρέσει. Γιατί αμυντικά δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Βέβαια στον Κλοπ και στην ηλικία που είναι αυτή θα τον στρώσει. Αλλά σε διάφορες περιπτώσεις νομίζω ότι μπορεί να το διορθώσει. Ναι, θα το διορθώσω ευθύς αμέσως αυτό. Θα μου επιτρέψετε να βγω. Λοιπόν, για το Σεσενιόν, λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά αυτό που συνηγορίζω να το πάρουμε είναι ότι στη Φούλαμ τελειώνει το συμβόλαιο λόγω αποβασμού. Σωστά, δηλαδή, έχει ρήτρα αποδέσμευση. Μπράβο. Σε σχέση τώρα με τις μεταγραφές συνολικά, εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν minimum τρεις προσθήκες. Mm-hmm. Το αριστερό back κατά 90% ο τερματοφύλακας. Mm-hmm. Δύο. Και ως τρίτη προσθήκη σίγουρη θεωρώ ότι θα είναι κάποιος παίκτης ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στα φτερά και στο κέντρο της επίθεσης. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο πάντως να γίνει μεταγραφή εντεκάδας. Κοίταξε, μπορεί να χρησιμοποιήσει, το 4-2-3-1 με Φαμπίνιο και κάποιον άλλον δίπλα ακριβώς, του, ναι. ώστε να κολλήσει π.χ. το Φιρμίνο ως δεκάρι. Για μένα ο Φιρμίνο είναι για την προθυμία. Κρυφό δεκάρι που λειτουργήσε, έτσι. Ναι. Ενίοτε λειτουργούσε, ενίοτε όχι, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί ο Φιρμίνο κάνει καλά πολλά πράγματα, αλλά το δεκάρι έχει και έναν άλλο ρόλο που δεν τον έχει. Δεν μπορεί να τον παίξει ο Φιρμίνο αυτό το ρόλο. Και θα μπορεί να παίξει π.χ. με Σαλάχ κεντρικό, δεξιά ή αριστερά κάποιον άλλον και Μανέ ανάποδα στις πλευρές. Μόνο με 4-2-3-1 για να παίξει με το λεγόμενο οχτάρο δεκάρι ή όσες αντί φορές ο Σαλάχ πήγε να παίξει κεντρικό, χάθηκε. Δηλαδή τις περισσότερες φορές. Ένα θέμα με το στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο. Μέχρι να προσαρμοστεί αυτό που τον είχε φέρει να παίζει στο καινούριο. Δηλαδή παίζει πιο πολύ κορυφή. Ναι. Να δείξει ότι από συνήθεια τραβιόταν. Μα φαίνεται ότι νιώθει πιο άνετα. Ναι. Την πλευρά είναι κάτι που δεν είναι το δικό σου. Και να τελειώσω τώρα ως προς επιθετικούς. Θα ήταν ευθέω να φέρει κάποιο backup στα φορ. Δεδομένου όμως ότι έχουμε αλλάξει τα δεδομένα με τον Divock. Ο οποίος θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει και θεωρώ ότι. Είναι παίχτης με πολύ ταλέντο το οποίο δυστυχώς δεν το έχει δείξει πλήρως στη Λίβερπουλ. Ήταν άτυχος λόγω του τραυματισμού του με την Everton το 2016 με το εγκληματικό tackling του Φούνες Μόρι. Μετά στην επόμενη χρονιά ουσιαστικά μείνε στα ζήτητα στην ομάδα. Μετά πήγε και όταν χρησιμοποιήθηκε δεν έκανε κάτι. Μετά πήγε στην Wolfsburg δανεικός χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Και ήταν μεταξύ και φέτος ακόμα, μέχρι την αλλαγή του με την Everton που τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα άλλο παιχνίδι, ακόμα πάλι σε αλλαγή που δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, τον είχε ότι έχει τελειώσει πια για την ομάδα. Μας ενδιαφέρονταν ότι το καλοκαίρι του βάλανε πολιτήριο. Απέδειξε ότι είναι κάτι παραπάνω από χρυσή αλλαγή. Για τους παλιότερους, θυμίζω David Fairclough. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι και αυτός θα χρειαστεί, γιατί θεωρώ ότι χρόνου θα έχουμε ως τριάδα Φιρμίνο, Οριγκή, Μπρούστερ. Δεν θα πάρει άλλον εκεί. Γιατί θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει και τον Μπρούστερ ως τρίτο. Μην ξεχνάμε τον έβαλε στην πρώτη ομάδα. Θεωρείς ότι μπορεί, τον Μπρούστερ. Ακόμα θεωρώ ότι δεν μπορεί, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να πάρει ευκαιρίες. Θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο και δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις. Συν ότι έχοντας έναν ακόμα παίκτη στα φτερά που μπορεί να παίξει και μπροστά, θα έχεις ένα παίκτη
για την προστινή θέση. Έχει επιλογές, Γιώργο. Μπράβο. Ναι, θα έχει Σαλάχ, Μανέ, τον καινούριο και τον Φιρμίνο που μπορούν να καλύψουν τη θέση και αυτοί. Άλλο καλύτερα. Δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο δεν μπορεί να. Βλέπω τον Αβδέχελ, έχει πάρει φορά δύο φορέ. Κάτι θέλει να πει και τρώγεται. Πες, πάρε ένα μικρόφωνο. Έχω ένα σχόλιο ότι. Έχω να κάνω μια πρόβλεψη. Ότι θεωρώ πιθανό και σίγουρο, όχι σίγουρο, αλλά πολύ πιθανό να αποκτηθεί ένα δημιουργικό παίχτη στο κέντρο. Το οποίο αυτόματα σημαίνει ότι θα γίνει και μια εσωτερική μεταγραφή. Ότι ο Σακίρη θα πηγαίνει να παίζει στα φτερά. Δηλαδή θα μπορεί να, ή να κάνει τα ρεπό του Σαλάχ ή να μπαίνει αλλαγή. Και εν πάση περιπτώσει να είναι αυτό μια ιστορική μεταγραφή για τα άκρα. Γιατί μέχρι τώρα, με δεδομένο ότι τον έβαζε πιο πολύ στο κέντρο, λέγαμε ότι άμα τραυματιστεί ο Σαλάχ, τι κάνουμε. Θα πρέπει να παίζουμε μονίμως με τον Σακίρη. Και που τον έβαζε πιο πολύ στο κέντρο μέχρι τώρα. Οπότε... Απλώς το θέμα για μένα είναι και στα νούμερα καθαρά πλέον. Αν θες να παίξεις με όλες τις διοργανώσεις με σκοπό να κερδίσεις φυσικά κάποιο κύπελο, μάλλον να διεκδικήσεις με αξιώσεις όλες τις διοργανώσεις, θες να έχεις 4 σταθερά. Ο Σακίρη θα είναι ο τρίτος και. Και ο καινούργιος που θα μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, ώστε σε ενδεχόμενο που δεν σου βγει ο Μπρούστερ να έχει τις καβάτζες, ας το πούμε έτσι. Ποιος θα είναι ο καινούργιος όμως, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν πάρεις ένα Νίκολας Πέπε, δεν μπορεί να έχει τα πιτς παρκαρισμένο. Θα παίξεις 4-2-3-1. Ναι. Και επειδή θα έχεις πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι πέρσι, δηλαδή ο Δεκέμβρης ας πούμε είναι εφιαλτικός με. Δεν νομίζω να μπει ο Κλόπ σε τις διαδικασίες, δηλαδή να προσαρμόσει το σύστημά του μόνο και μόνο είναι να αποκτήσει ένα πλάνο. Όχι, όχι. Έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Είναι ένα σενάριο, ένα δεύτερο σχέδιο. Είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω. Όχι. Ίσως το προκύψει από τις αγωνιστικές ανάγκες. Μπράβο. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και δεκάρι είναι δύσκολο να αποκτηθεί από την ομάδα φέτος. Δεν πιστεύω ότι. Το δεκάρι, κοιτάξτε. Εκτός αν παρουσιαστεί κάτι εξαιρετικό πλέον που εκεί δεν θα μπορεί να πει όχι. Το θέμα με το 8ο δεκάρι, το δεκάρι το σκέτο. Κάποιο φίλο είχε γράψει στο Facebook εδώ. Στο post της Λέμε. Ο Άρης. Ναι, ο Άρης από τον Belfast, αν δεν κάνω λάθος. Είχε γράψει το post της μετάδοσης ότι. Χαιρετίζουμε τον Άρη στην Ιρλανδία. Μια ζωή. Είναι μέλος της Λέσχης, ο οποίος μετακόμισε τον τελευταίο ένα χρόνο, Άρη, νομίζω. Δεν νομίζω να κάνω λάθος, αλλά εντάξει, θα με βοηθήσει κιόλας. Λοιπόν, έγραψε για τον Μπρούνο Φερνάντες ο Άρης, για τον Φακίρ έγραψε. Λοιπόν, το ζήτημα με το 4-10 ποιο είναι, ότι επειδή η ομάδα. Έχει ένα θεματάκι με τις κλειστές άμυνες και δεν έχουμε καλούς κακούς την εύκολη κάθετη πάσα, δεν έχουμε το μακρινό σουτ και δεν έχουμε τόσο εύκολα γκολ από φάουλ πλέον. Ένας τέτοιος παίκτης... Φέτος όμως τελικά τις κλειστές άμυνες δεν είναι αυτοί οι κλειστές άμυνες που μας στήριζαν το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε το πρωτάθλημα όπως συζητούσαμε... Με τον ένα τον άλλο τρόπο δηλαδή... Όχι. Όπως συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Το πρωτάθλημα χάθηκε σε λεπτομέρειες και είναι ανώφελο να πούμε ότι ξέρεις, χάθηκε σε αυτό το παιχνίδι, χάθηκε σε αυτό, χάθηκε σε αυτό. Μπορώ να πω τη γνώμη μου για το πρωτάθλημα για το πώς χάθηκε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία πλέον. Όχι, εγώ έχει γίνει στο κομμάτι. Ακριβώς. Απλά ένας καλός παίκτης με την μπάσα κυρίως και τα μακρινά σου κλπ. Θα βοηθήσει προς την εξής άποψη. Πλέον αν αρχίσει να δίνει πιο εύκολα την μπάλα και να ξεκλειδώνει τις ομάδες που παίζουν με όλη την ομάδα πρακτικά κατά τη σέντρα. Με διπλή ζωνή άμυνας κλπ. Θα αρχίσουν να σε αντιμετωπίζουν μετά όπως αντιμετωπίζει ο κόσμος, όπως αντιμετωπίζουν οι άλλες ομάδες στη City. Θα σου λέει: α, παίζω με τη Liverpool. Πολύ ωραία. Θα χάσω. Δεν τα δίνω όλα. Όσο μπορεί να γίνει αυτό στην Αγγλία, φυσικά έτσι. Δεν είναι... Ναι, αυτό. Η Αγγλία είναι μια ειδική περίπτωση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και τη City, την κόντραραν. Λοιπόν. Δεν μπορούσαν να δει. Ενώ τώρα έβλεπε ότι πολλές ομάδες μικρού βεληνικούς σου λέει: η Liverpool. Ψιλοζορίζεται ρε παιδί μου, να δοκιμάσουμε μπασκέ. Αυτό θα αρχίσει να πέφτει αν δουν ότι μπορείς να είσαι πιο εύκολος στο να κερδίσεις κλειστές άμυνες. Και για μένα ένα μειονέκτημα αν θέλετε ή ένα άλλο τρόπο σκέψη, όχι απαραίτητα μειονέκτημα του Γιούργεν. Δοκίμασε να παίξεις λίγο κλασικούς wingers με τέτοια. Μην παίζεις μόνο σύγκλινο προς τα μέσα, δοκίμασε να τους ανοίξεις και λίγο από το play. Έτσι, μια σκέψη. Για να τους ανοίξεις όμως από το πλάι, Γιώργο, θα πρέπει να έχεις και κάποιον που να παίξει κορυφή και κάποιον πίσω από την κορυφή. Ακριβώς. Άρα που να αλλάξει το σύστημά σου έτσι κι αλλιώς. Γενικά θέλει λίγο αλλαγή κάποιων λεπτομεριών, ώστε να μπορεί να πει πια ότι ξέρεις, δεν φοβάμαι κανέναν. Δηλαδή, παράδειγμα, παίζουμε αύριο με την Μπέρλι εκτός. Πρώτο σου αντίδραση μέχρι και τώρα. Όχι με την Μπέρλι, παίζουμε, θα μας βγάλουν την ψυχή. Εγώ θέλω από εδώ και πέρα η αντίδραση. Το οποίο το λέει κόσμος αυτό, έτσι. Ναι, και με την κάθε Μπέρνλι, έτσι, χωρίς
Οι άνθρωποι αυτό ξέρουν να παίζουν για να πάρουν αποτέλεσμα, δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Αν και είναι ορισμένες φορές πρέπει να μετράς σκληρή, τέλος πάντων. Δεν άντεξα να μην το πω. Λοιπόν, εγώ θέλω από εδώ και πέρα να λέμε: α, με την Μπέρνλι παίζουμε. Πολύ ωραία, θα κάνουμε το παιχνίδι μας, θα τους πάρουμε. Δεν θέλω να λέω πια, ξέρεις, αγχώνομαι επειδή παίζω με την κάθε Μπέρνλι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεσαι έναν τέτοιο παίκτη. Μάλιστα. Ανδρέα, σε βλέπω και έχεις πάρει κανένα δύο βαθιές ανάσες, αλλά σε έχουμε αφήσει στη μέση. Για πάρε μικρόφωνο. Κάτσε να κάνω το καλώδιο. Μας πιάνει ο ίστρος λίγο τώρα και να λέμε. Κοίταξε, αυτό ήταν και η λογική της εκπομπής. Που στην πορεία προκύπτουν άλλα θέματα, έτσι. Δηλαδή και θα μας θέσουν και θέματα και οι ίδιοι οι θεατές μας. Όπως έχουμε αφήσει νομίζω στη μέση του Wilson το θέμα. Δεν το ολοκληρώσαμε, Ανδρέα. Για το Wilson, πέρα από αυτό που θες να πεις, ολοκλήρωσε και ας πούμε από σένα στην υπόθεση Wilson. Ναι, για το Wilson συγκεκριμένα θεωρώ ότι, χωρίς να τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι από την αρχή του θα είναι αγαπητός στους οπαδούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πουλήσει και λίγο παδιλίκι πέρυσι με τον γκολ στο Old Trafford που έκανε τη Μούτζα, το πεντάρι. Και... το οποίο τώρα χρησιμοποιεί δύο χέρια, έτσι. Ναι, ισχύει. Ένα αντίχειρα και ένα χέρι να χρησιμοποιεί. Και επειδή εντάξει, είναι και πολύ ταλαντούχο παιδί, από το λίγο από τον έχω δει, και μπορεί να παίξει και winger αν δεν απατώμε, θα μπορέσει αν του δοθεί μια ευκαιρία τουλάχιστον, ίσως αποδείξει ότι αξίζει να έχει μια θέση στο roster και στη χειρότερη περίπτωση να κάνει τα ρεπό του Μάνε ή του Σαλάχ βασικά, γιατί τον βλέπω να παίζει ανάποδο πόδι. Αυτά. Δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι σε πρώτη φάση θα έχει μια στήριξη από τον κόσμο, γιατί είχε πικάρει τον αντίπαλο πέρσι με τον goal στο Old Trafford. Σωστό, ισχύει. Κατά τα άλλα, αυτό που είπε ο Γιώργος το έχουμε να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Ότι να κατεβαίνει ο αντίπαλος και να λέει: όχι, με τη Liverpool που θα χάσω τώρα. Αλλά για να γίνει, όντως πρέπει να. Θες το κάτι παραπάνω σε ορισμένες λεπτομέρειες αυτό. Ακριβώς. Μια... δεν έχει γίνει καμιά άλλη χρονιά αυτό. Απλά μία από αυτές τις λεπτομέρειες που λες πρέπει να είναι αυτό το να αποκτηθεί ένας οργανωτής, ένας. Θα το πω γιατί μου αρέσει πολύ σαν παίχτης, ένας De Bruyne. Ένας παίχτης σαν αυτόν δηλαδή. Αυτά από μένα προς το παρόν. Έχουμε βγάλει στη φόρα και τα δικά μας ας με τα βίτσια, έτσι. Εσύ. Ο Ανδρέας De Bruyne, που δεν θα διαφωνήσω καθόλου, έτσι. Γιατί μου αρέσει. Εγώ θα πρέπει να κάνει Havertz, όπως είχε πει και πρότεινε και ο Άρης της Leverkusen για 8 ώρα δεκάρι που λέμε. Πολύ έξυπνη ώρα. Πολύ έξυπνη ώρα. Νεαρός. Και δεν θα κοστίσει και πολλά. Αυτό. Εντάξει. Πολλά σε αγορά. De Bruyne δεν είναι. Όχι, αλλά αγοράζει. Σε καμία περίπτωση. Ένας άλλος φίλος λέει χρειάζεται, ο Ξενοφών χρειάζεται να την κουφίνει. Ο Φίντρος από τη Σαντορίνη. Π.χ. ο Μάντισον της Λέστερ. Να πούμε για τον Ξενοφόντα ότι είναι συγγραφέας. Έχει εκδώσει ήδη ένα βιβλίο το οποίο έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά και νομίζω θα με διορθώσει και ο ίδιος ή ετοιμάζει ή είναι έτοιμο να βγει το δεύτερο βιβλίο. Αστυνομικό θρίλερ αν το θυμάμαι σωστά και πολύ καλό. Επίσης κάτι που λέει ο Γιάννης ο Ψυχάρης. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποκτηθεί και ένα δεξί μπακ, καθώς ο Γκόμες δεν μπορεί να αποτελεί λύση και για στόπερ και για δεξιό μπακ. Και ο Άρνολτ δεν μπορεί να παίζει 50 παιχνίδια τη χρονιά. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Δεν βλέπω να παίρνουμε δεξί μπακ όμως. Ναι, αυτό. Και εγώ. Θα παίξει μπαλαντέρο Γκόμες. Εναλλακτικά, εγώ θα έπαιρνα. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να κρατήσουμε λίγο και το English quota το λεγόμενο, ώστε να μπορούμε να χωρέσουμε στο roster παίχτες. Θεωρητικά πρέπει να έχεις 8 Άγγλους και οι υπόλοιποι 17 της 25 να είναι ξένοι. Το ζήτημα είναι ότι εντάξει, αφαιρούμε τον Τρέντ που είναι κάτω των 21 και τον Μπρούστερ που δεν θα μετρηθούν στους 8. Οπότε ξεκινάς με 23. Πας για 6 παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχεις Γκόμες, ο οποίος θεωρείται και είναι 21 πλέον ο Γκόμες. Θεωρείται και γηγενής γιατί έχει περάσει πάνω από 3 ετία όταν ήταν από 18 στην ομάδα. Ναι. Έχεις Γκόμες, Χέντο. Τσάμπερλεν, Μίλνερ, Λαλάνα, έχεις 5 παίκτες. Ο Λαλάνα τελικά. Ο Λαλάνα θα τον κρατήσει λόγω του κανονισμού αυτό με τους Άγγλους παίκτες, θεωρώ. Ναι. Προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου. Να σου πω τώρα, αυτό είχα μια κουβέντα. Αυτό που θα πρέπει να το αναφέρω. Είχα μια κουβέντα με τον Σάββατο Μπέκα και σε ένα Red Glasses βίντεο, όχι live. Και είπε ο Σταύρος κάτι το οποίο πραγματικά ήταν στο μυαλό μου, χωρίς να ξέρω τι συμφωνούσα. Ο Λαλάνα, ο καλός υγιής Λαλάνα, είναι ο παίχτης που λατρεύει ο Κλοπ. Του αρέσει πάρα πολύ λοιπόν το κομμάτι, το πώς χειρίζεται την, πες το,
την μπάλα, την κίνηση, το σταμάτημα, το κόψιμο. Γενικά και την αμυντική του λειτουργία, αλλά και την επιθετική. Είναι παίχτης, ναι μεν, που παίζει πάνω στον άξονα, αλλά δεν διστάζει να απλωθεί δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Απίστευτος τεχνίτης, στα καλά, ναι, δηλαδή, ναι. Μπορεί να είναι πραγματικά αυτό, βαρόμετρο, ναι. Μπορεί να κρίνει και παιχνίδια από μόνος του, έτσι. Αυτό ακριβώς. Απλά μπορεί έχει... Ναι, αλλά έχει καιρό να συμβεί απλά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να συμβεί τώρα στα 31 που είναι ο συγκεκριμένος. Μα σε ποιο αγώνα ήταν που βλέπαμε, μπαίνει και στην πρώτη κλωτσιά κατευθείαν εκεί που πήγε να... Να κάνει αυτά τα γνωστά του, τέλος πάντων, τα ωραία του που είχαμε συνηθίσει παλιά. Και ένα τάκλιν παρανοϊκό με την Μπέρνλι, που μας κούφανε όλους, έτσι. Δηλαδή ήταν για κόκκινη κιόλας αυτό. Και έτσι την μπάλα και από εκεί προς τον κόλ μας. Και τον είδες κατευθείαν καθίζηση. Έχει μεγάλο πρόβλημα με το fitness του. Δεν μπορεί να μείνει υγιής με τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά του πια. Νέο Στάριτς. Ο Στάριτς είχε άλλα θέματα. Εντάξει, ήταν και ψυχολογικό του Στάριτς, αν τα πούμε. Ναι, είχαν ακουστεί πολλά για τον Ντάνιελ και δεν θέλω να διακολογήσω, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς είναι γεγονότα. Αλλιώς αντιλαμβάνεται ο κάθε παίκτης το πώς θα μπει στον αγώνα. Άλλοι παίζουν πονώντας, κάνοντας ενέσεις. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα, πρόσφατο και μάλιστα. Και αν θυμάμαι καλά, τις εποχές που ακόμα έπαιζε ο Στίβεν στην ομάδα, ο Τζέραρντ, είχε δηλώσει με αφορμή τους τραυματισμούς του Ντάνιελ ότι αν δεν είναι ο Ντάνιελ στο 100% δεν μπαίνει να παίξει. Που σημαίνει ότι είχε και ψυχολογικό θέμα σοβαρό. Εν τω μεταξύ, τον θεωρώ ένας από τους μεγαλύτερους τέχνητες που έχουν παίξει στη Λίβερπουλ, στη πιο πρόσφατη ιστορία της τουλάχιστον, γιατί μην πάμε παραπίσω, τα τελευταία 10 χρόνια για παράδειγμα. Και αδικήθηκε πολύ από όλους τους τραυματισμούς του. Έχασε μετά την έκρηξή του. Μετά επί Κλοπ κράτησε την ομάδα πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Δεν βοηθούσε και το ρόστερ της ομάδας. Ακριβώς. Ουσιαστικά ήταν ένας Τζέραρντ, ήταν αυτός. Ήταν Κουτίνιο, Κουτίνιο, Σουάρες και Στέρλινγκ. Αυτή ήταν η φαντάζα που έκανε όργια. Αλλά το θέμα με τον Στάριτζ είναι ότι είχε μια γενικότερη. Το έλεγα εγώ, ένα γενικότερο παρελθόν και στην Τζέλσι με το ίδιο θέμα. Διότι όταν είχαν πάρει το Champions League το 12, επειδή το έκανα και θέμα σήμερα, δεν ξέρω πόσοι προλάβατε το δείτε αυτό, έκανα ένα θέμα το που ήταν το 12, που ήταν η τελευταία αγγλική ομάδα που είχε πάρει το Champions League, όλη δική μας. Λοιπόν, ο Στάριτς ήταν σε εκείνη την Τζέλσι. Και υπήρχαν, ας πούμε, ήδη μουρμούρες γύρω από την συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τζέλσι, όποτε έμπαινε. Και φυσικά, για όσοι θυμούνται, τον επόμενο Γενάρη, το 2013 δηλαδή, ήρθε σε εμάς. Είναι περίεργη περίπτωση, γιατί και με τον Σάλαχ το ίδιο είχε συμβεί. Εντάξει, έχει φτάσει πολύ κόσμο. Έχει... Οπότε... και Winger το Σάλαχ. Ναι, που δεν είχε και καμία δουλειά εκεί. Δεν το ήθελε ο ίδιος με τίποτα. Δεν του άρεσε. Αυτός με μουρμούρες, αν δεις, ας πούμε, τα παιχνίδια που έχει παίξει από το 2013 για τον πρώτο 1,5-2 χρόνια σε εμάς, ήταν απίστευτα οργιαστικός. 13-14, πρώτα 7 μάτς παίζαμε χωρίς Σουάρες, λόγω τιμωρίας. Ναι. Μας κράτησε μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Την κολάρα με την Aston Villa. Ήταν αυτό, ρε. Έχει βγει σχεδόν στο out. Εντάξει, με τη United πιο λιγότερο φαντάζει γκολ, μάλλον. Εύκολο δεν το λες. Ναι, εύκολο δεν το λες. Όχι, τι λες τώρα. Με τη Villa έχει μείνει στην ιστορία αυτή. Κοίταξε. Με εκείνη την κάκιστη εκτός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσετε. Είναι αυτό που έλεγα εγώ, ας πούμε, ότι στη γενιά του ο Στάριτς, όσοι μπάλα ξέρουν όλοι οι Άγγλοι μπροστά, οι επιθετικοί, ξέρει μόνος του. Ναι, κάνει πράγματα τα οποία. Και δεν ξέρω κατά πόσο το θυμούνται ή το έχουν προσέξει κάποιοι. Το γκολ με τη Σεβίλη στο τελικό, με που το βάζει σταματημένος. Και το ξέρω ότι πάει στην Εθνική Αγγλίας που πάνε μετά, που πήγανε Euro, Mundial, που πήγανε, δεν θυμάμαι, στο Euro. Του κάνανε πλακίτσα στο προπονητικό κέντρο και του λένε, έλα εντάξει, λέει τυχαίο γεγονός αυτό που έκανες. Και λέει, οκ, εντάξει, και δεσύνει την μπάλα, γκάπ, μα ακριβώς τον ίδιο τρόπο στο ίδιο δοκάρι. Από το ίδιο σημείο. Και κρεμίανε χαζοί όλοι, έτσι το κοιτάζανε καλά-καλά. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Ναι, μεν, αλλά αυτό που έλεγες και εσύ, ότι αν δεν είναι στο 100% είναι ψυχολογικό. Και πέρα από αυτό, το έδειξε και επί εποχής 13-14. Ήταν πιο αποτελεσματικός, θα μπορούσε να είναι και τώρα πιο αποτελεσματικός, αν παίζαμε με 2-4. Γιατί ο Στάριτς πάντα γυρνούσε γύρω-γύρω. Δεν ήταν ποτέ κάτι άλλο 100% κολλημένος στην περιοχή. Έτσι και δεν του πήγαινε το παιχνίδι από την αρχή. Έπεφτε ψυχολογία. Τελείωνε. Ναι. Είχε τελειώσει εκεί πέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να συνέλθει μετά. Αλλά ήθελε και πέρα από αυτό που είναι σωστό, από αυτό που λες,
ήθελε δεύτερο παίκτη γιατί άδειαζε στην περιοχή. Έμενε μόνο του Στάριτ. Θυμάστε επί Ρότζερς εκείνη τη μαύρη χρονιά το 14-15. Από τις χειρότερες χρονιές που έχω δει στη Λίβερπουλ μαζί με τελευταία χρονιά ουγέ. Εντάξει τώρα, τι να πω. Έχουν δει τα ματάκια. Του φέρανε Μπαλοτέλη που είπε: μη μου τον φέρετε, λέει, δεν κάνει αυτό που θέλω. Και τον φορέσανε κολάρο τελευταία μέρα του. Όπου αυτές οι μεταγραφές του 14-15. Και μου έχουν κάτσει όχι εδώ. Εξαιρετικές. Ήταν η μεταγραφή που έλεγε: δεν θα γίνω πυρόγα. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε για το χαρακτήρα του Μάριο. Δεν θα προσαρμοζόταν στην ομάδα. Όπως και αποδείχθηκε ότι δεν θα το έκανε. Έφεραν τον Λάμπερ, τον οποίο τον φορέσανε και αυτόν πακέτο κολάρο με τον Λαλάνα. Ναι. Διότι δεν θα προχωρούσε η μεταγραφή του Λαλάνα. Και φυσικά τον Μπορίνι που τον ήξερε από την Τζέλσι και τον πίστεψε, αλλά δεν μπορούσε ο Μπορίνι. Πιο πριν. Μπορίνι είναι 12-13 με Τζο Άλεν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Απλά για εκείνη τη χρονιά τον πήρε και αυτό έγινε κατηφόρα και τον χρέωσα. Παίζαμε μια χρονιά. Έχεις δίκιο. Τυπογραφικό λάθος. Παίζαμε μια χρονιά μόνο με τους. 6 μήνες μάλλον ουσιαστικά με φόρμα του Σουάρες. Με κανέναν άλλον. Χωρίς Wingers κλασικά η ομάδα. Πρώτος Winger που θυμάμαι στην ομάδα μετά το Maxi Rodriguez που έφυγε επί της δεύτερης θητείας του Kim Kane στην ομάδα. Μετά το Maxi Rodriguez λοιπόν, ο πρώτος Winger που θυμάμαι ποιότητας πάντα, έτσι δεν μιλάμε τώρα για παίκτη πάγκου που δεν έπαιξε ποτέ ή έφυγε δανεικός, τύπου Assigned και τέτοια. Μιλάμε για το Mane φυσικά, το 16. Νομίζω θα λύσει τον Άιμ. Αλλά για λες ποιότητα. Είπαμε για ποιότητα. Ο οποίος Τζόρνταν. Συγγνώμη, ο Στέρλινγκ. Ήταν ενδιάμεσα που δεν είχε ο Στέρλινγκ ενδιάμεσα. Που δεν είναι, ναι. Δεν ήταν και καθαρός Γουίνκερ σε εμάς. Έπαιζε και. Παίζαμε με Diamond στο κέντρο, με διαμάντι παίχτες. Στην κορυφή του διαμαντιού και ιστορίες. Έχουμε ερωτήματα να δούμε. Γιατί κάτι είδατε, κάτι λέγατε με τον Ηλία νομίζω. Και. Να απαντήσουμε στον κόσμο γιατί. Να συνεχίσουμε λίγο για το θέμα που έθεσε ο Γιάννης ο ψυχάς για το δεξιμπακ. Εγώ το απάντησα πριν ότι θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε δεξιμπακ, αλλά δεν νομίζω να πάρει ο Γιούργεν. Εσύ, Ανδρέα. Δεν θέλω εδώ και ώρα να πω ότι έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να μου λέτε εμέσως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στην ομάδα ο Κλάιν. Γιατί είναι και Άγγλος, είναι και δεξιμπακ. Και είναι δανεικός τώρα, δεν έχει φύγει με μεταγραφή. Οπότε, σαν να μου λέτε, δύσκολο. Δεν ακούγεται όμως το όνομά του. Δείχνει ότι δεν μου κάνει τίποτα. Ούτε για να μείνει, ούτε για να φύγει. Δείχνει ότι δεν τον εμπιστεύεται. Δεν τον άφησε έτσι. Δηλαδή. Δεν εμπιστεύεται ή ο ίδιος δεν θέλει να είναι backup του Άρνολντ. Θεωρεί ότι είναι πολύ καλός για να είναι. Πέρα από ότι προφανώς ο παίκτης έχει φιλοδοξίες. Ένα φυσιολογικό απόλυτα. Δεν έχει ακουστεί όμως ότι θέλει, έχει ζητήσει μεταγραφή ή οτιδήποτε. Είναι ουσιαστικά εμέσως πλήν σαφώς το συγκεκριμένο. Καταρχήν, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Δανεικό στην Μπόρνμουθ πήγε με επιθυμία του. Ναι. Δεν καθόταν με τίποτα. Θέλω να παίξει. Δεν νομίζω. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Απλά του, εγώ κάποια στιγμή είχα τσεκάρει σε ένα αγγλικό μέσο και σε κάποια γκρουπ που έχω χωθεί και στην Αγγλία, σε αγγλικά, και λέγανε ότι. Ο ίδιος αφήνει το περιβάλλον να κυκλοφορήσει ότι θέλει να φύγει. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Γερμανός θα συμφωνήσει στο να μείνει εντός αγωγικών άδειος δεξιά. Διότι έχεις μόνο τον Τρεντ, αν φύγει ο Κλάιν, να χρησιμοποιήσει τον Γκόμες. Πάντως ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, δεν περίμενα. Τον έβαλε με τη United και βοήθησε πολύ ως δεξιμπάκι το παιχνίδι που ήταν τραυματίας ο Τρεντ. Μπορεί να βοηθήσει ο Κλάιν. Φυσικά μπορεί. Απλώς είναι αμυντικό γεννή για μπροστά δεν είναι αξιόπιστο να βγει. Σε καμία περίπτωση. Να κάνει τις μπούκες που είναι για αυτό που είναι, είναι εκεί για τη θέση του. Μπούκες, όπως περνάει τη σέντρα και τον πιάνει θάλασσα. Ναι, τέλος. Ναι. Αυτό. Όχι. Και κάποιοι παίχτες, αν έχει προσέξει και μάλιστα στι στημένες φάσεις και στα corner, ο Κλάιν κάθεται στο κέντρο. Σαν λίμπερο. Σωστά. Σωστά. Οπότε αυτό είναι ενδεικτικό ότι ο παίχτης δεν θέλει να ανεβαίνει. Το καταλαβαίνει ότι δημιουργικά. Δεν μπορεί. Δεν είναι κακό. Τι, Ανδρέα, πήρε φορά. Όχι, ίσως να δείτε και ένα θέμα προσωπικής φιλοδοξίας. Ότι δεν θέλει να μείνει στη σκιά του Άρνολντ, ας πούμε, και να θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής. Οπότε θα διεκδικήσει κάποια μεταγραφή. Το οποίο δεν είναι και παράλογο. Καθόλου. Έτσι, και σε καλή ηλικία είναι ακόμα. Μπράβο, είναι σε ηλικία που μπορεί να παίξει ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα. Ακριβώς. Να δούμε κανένα μήνυμα. Τι θέλει. Έχουμε κάποια μήνυματα. Ένα φίλο μιλάει για ουσιαστικά μα παραγγείλει να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Λέει στο About 7. Ένα άλλο μα μιλάει για τον Ντιβόκ. Εγώ είπα τον χρόνο το έβδομο. Για τον Ντιβόκ, τον Ορεγκή. Ναι. Είπαμε δύο λόγια για τον Ντιβόκ, μπορούμε να το συνεχίσουμε φυσικά.
Ένας άλλος φίλος. Για τον Wilson απαντήσαμε. Δεν έχουμε πει κουβέντα. Εγώ θα μπορούσα να μην μιλήσω γιατί ξέρεις. Μόνο ο Αντρέας μίλησε για τον Wilson. Είμαι φανατικός. Να πούμε και για τον Κέντ που κάποιος φίλος ρωτάει. Λέει γνώμη για Κέντ ο Αντώνης ο Φοράρης. Ο Αντώνης ο Φοράρης και έτοιμα στην Κύπρο ο Αντώνης. Εξαιρετικός τέχνης με καλή τρίπλα, γρήγορος και μικρός. Πιστεύω αξίζει για αυτό μια ευκαιρία. Ο οποίος ο Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει. Από το Σεπτέμβριο θα είναι Αθήνα. Καλά τα λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο για Κεν Γουίλσον και έχουμε πάλι μια ερώτηση από ένα φίλο για τον Λαλάνα. Ένας άλλος, ο Άρης που είναι στο Belfast πάλι λέει ότι πόσο θα ακούσατε τον Chris Manners και τους αν είναι πολύ τελεία. Επίσης, πώς θα μας φαίνονταν και ο Ίσκο. Ένας άλλος, τώρα αναφέρω τα μηνύματα εντάχει και τα συζητάμε ένα-ένα μετά. Ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης ο Χαλίκης, λέει ότι τα διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο έχουν γράφουν ότι έχουν επανέλθει για το Φεκίρ. Στον Γιάννη θέλω να πω εγώ ότι επειδή και εκείνος διαβάζει πολλά, να μην δίνει μεγάλη βάση, διότι αυτή την εποχή, με τον Αντρέα, είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Εδώ και χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι, το συμπέρασμα μάλλον είναι ότι όλα τα μίντια, ειδικά αυτή την εποχή, αν δεν γράψουν, τότε θα το κλείσει το μαγαζί. Και ειδικά ο Φεκίρ είναι ένα θέμα που πουλάει, έτσι. Ναι. Μα είναι ένα θέμα που θα πουλάει. Ο Φεκίρ, ξέρω εγώ, δεν πήγε καλά εκεί, έπαιξε εδώ, έκανε παπάδες. Όταν κέρδισαν την City στο Etihad, στο Champions League, έγινε μακελιό αυτό, εκείνο, το άλλο. Δηλαδή, σωρία δημοσιεύματο και ήταν και εκτός τη μεταγραφική περίοδου. Πόσο μάλλον τώρα λοιπόν που επανέρχεται το θέμα Φεκίρ. Η αλήθεια είναι ότι με το Φεκίρ, πάνω από την υπόθεση Φεκίρ, μάλλον υπάρχει ένα σύννεφο, γιατί και δεν θα το μάθουμε και ποτέ φυσικά. Αυτό ακριβώς. Ήταν όντως το γονατό του, ήταν ή διάφορες φήμες που λένε ότι προέκυψε ότι θα πουληθεί ο Άλισον με λιγότερα, άρα το budget. Για μένα δεν ισχύει αυτό για τον Άλισον με λιγότερα. Ποια έννοια ότι ναι, προέκυψε ο Άλισον, τον αγοράζεις. Είχες όμως τα λεφτά να αγοράσεις με 50 εκατομμύρια ευρώ, 45 σελίδες, δεν θυμάμαι τώρα με τα Αντώνης πόσο θα πήγαινε, κάπου εκεί ήταν μεταγραφή. Κύριε Πηγιά, αν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη. Είχε τα λεφτά. Και άμα ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη, θα έκανε την κίνηση σήμερα, τώρα, κατευθείαν. Ακούγεται, μπράβο. Θα έλεγα, παίρνω ένα πρωτοπλασάδο, θα πάρω το Φεκίρ, τελείωσε. 250 υπάρχουν μέσα στο ταμείο. Χαλαρά το παίρνει. Τα 250 είναι τα συνολικά, τα μπάζα μετά. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω. Άμα ήταν δύσκολο πέρσι, φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο να συμβεί. Έτσι, και από τη στιγμή. Τι πολλέ περιπτώσει να βγάλουμε κανένα κατσάρικο φέτος από εκεί. Τα κλασικά 40 παίρνουν κάθε χρόνο. Δεδομένου του το γεγονότο ότι ρε παιδί μου, φέτος δεν θα πάμε για παίχτη δέκαδα εύκολα. Αυτό σου λέω. Είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, πέρσι πήραμε πώς, Φαμπίνιο, πήραμε τον Άλισον. Πήραμε τέσσερις παίχτες. Άλισον, Φαμπίνιο και. Δεν νομίζω, το βλέπω πολύ δύσκολο για το Φεκίρ. Έως αφού από τη στιγμή που δεν έκλεισε μεταγραφή πέρσι δεν το βλέπω τίποτα. Ακούγεται επίσης ένα άλλο λόγο. Ως τρίτη αιτία, η μία ήταν ότι υποθέτω ότι λόγω του Άλισον τον πήραμε. Διαφωνώ γιατί είχαμε λεφτά στην άκρη. Ο Άλισον το γόνατο που είναι μια πάρα πολύ πιθανή περίπτωση ότι όντως ισχύει. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχεις κάτι. Μπήκα στο Transfer Market και είδα όλο το ιατρικό του δελτίο. Δεν μπορείς να κάτσεις και να ανακαλύψεις, αφού έχεις συμφωνήσει σε όλα, έχεις κάνει φωτογραφίες, έχεις δώσει συνέντευξη. Υπάρχει το screenshot από το βίντεο της συνέντευξης. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μπορεί μετά να μου λες εμένα, ναι, αλλά ανακάλυψα, πώς το ανακάλυψες μετά. Κάποια στιγμή ο μάνατζερ του ή η πληθυντικός ή μάνατζερ του θα περισσότερα λεφτά. Ακούγεται και αυτό. Τώρα τι και πώς. Αυτό πιο πολύ στέκει από το γόνατο. Όταν το έχεις δει, αφού έχεις τελειώσει όλη τη διαδικασία και λες πριν 3,5 χρόνια, εντάξει, και πριν 7 χρόνια μπορεί ξέρω, να έχει γλιστρήσει στο σούπερ μάρκετ, να έχει ψωνίσει. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Όχι. Μιλάμε για Μπρούνο Φερνάντες που ακούστηκε από τον Πάτο Νάρη, αν δεν κάνω λάθος. Τον έχει δει κανείς καταρχήν. Εγώ τον έχω δει στη μειότυπα, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη μόνο. Ποτέ δεν θα μιλήσει. Μόνο από YouTube στη μειότυπα δεν μπορώ να πω. Δεν δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία, καλό σουτ. Μακρινό. Επειδή λέμε για παίχτες που παίζουν στην Πορτογαλία ή παίζουν στην Ισπανία ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, γιατί να μην κοιτάξεις έναν παίχτη που μπορεί και να σου κάνει. Μάτισον. Νέβες. Ναι. Νέβες, εγώ τον παίρνω χτες. Ναι. Δηλαδή, όχι, ας μου πει κάποιος αν είμαι παράλογος. Δεν αναφέραμε για κεντρικά χαφ πιο αμυντικογενειά και ο Νέβες είναι τύπου Τσάμπι Αλόνσο παίχτης. Ναι. Παίχτης controller, να το πούμε στα αγγλικά. Κοντρολάρει το ρυθμό επί της ουσίας και έχει και αρκετά καλή πάσα. Και τρελό σου επίσης, όσο τον έχω. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που σου κάνουν εσένα. Λοιπόν, και να σου πω και η ταχύτητά του δεν είναι απαγορευτική, ας πούμε, για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του κλοπ. Αλλά κεντρικό χάφο επειδή θεωρώ ότι δεν θα πάρει. Ναι. Γι' αυτό και δεν τον ήθελα καθόλου τον Νέβες.
θα τον έπαιρνα χθες. Αλλά αν έκανε ο κλουμπ αυτά που θέλει, εγώ θα έπαιρνα 7-8 παίκτες. Εντάξει, είναι και μια δεκάδα σχεδόν αυτό που λες. Δεν γίνεται. Όχι, είναι από τα σημεία της ομάδας που φαίνεται ότι δεν έχει στο μυαλό του καν ο κλουμπ να ενισχύσει άμυνα και. Κοίταξε, αν θες να κάνουμε μια ανάλυση των κεντρικών μέσων, Φαμπίνιο για μένα, οκ, έχει θέμα λίγο με την ταχύτητά του, αυτό που αναλλάξει. Ενώ ότι είναι πιο αργός γενικά από αυτό που θα περίμενες να έχεις εσύ ως... Δείχνει πιο αργός. Ναι. Ως... Αλλά με το διασκελισμό το καλύπτει αυτό το πράγμα. Αυτό εννοώ ότι είναι λίγο, δείχνει πιο αργός. Κατά τα άλλα είμαι απόλυτα ικανοποιημένο, το θεωρώ παιχνίδι κορυφαίο. Και ειδικά μετά το μισό που πήρε μπρος πραγματικά. Όταν τον ανακοινώσαμε μετά το αναμένο τελικό του Κιέβου, πανηγύριζα. Λέω εντάξει, πρώτη φορά με την Κοχάφ μετά από 8 χρόνια μετά το Μαστεράνο. Τέτοιο παίκτη δεν είχες και έκανες αλχημίες. Εκεί από το Δεκέμβρη ξεκίνησε σιγά σιγά να φαίνεται. Κοίταξε, σε πολλούς φαίνονταν παράλογο το γεγονός ότι όχι μόνο Φαμπίνιο, αλλά γενικά με τους νέους παίχτες πλην Άλισον για παράδειγμα. Έλεγε ας πούμε ότι ο Κλοπ έχει θέμα να προσαρμοστούν, να προσαρμοστούν, να προσαρμοστούν. Τελικά δεν είναι παράλογο το να πρέπει να προσαρμοστούν και δεδομένου ότι έχουμε δει στο παρελθόν παίχτες όπως ο Αλόνσο. Να γυρίζει και να λέει ευθέως με τον Γκαρσία το 4-5 στην αρχή της σεζόν, το φθινόπωρο, και λέει πρέπει να προσαρμοστούμε, λέει, στα νέα δεδομένα και στον τρόπο παιχνιδιού εδώ στην Αγγλία, διότι αν λέει δεν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε ελπίδες να πάμε, λέει, πολύ μακριά εδώ πέρα. Δηλαδή το είχαν πει μόνοι, δεν είχαμε μέλλον εδώ. Και φυσικά κοιτάξανε με τις αρετές τους να καλύψουν τα κενά τους. Τι έγινε, έχουμε κι άλλα. Ένας φίλος λέει, ο Φίβος Καρακώστας, λέει αυτό που είδε στην Αγία 250 υπολογίζεται και το χρέος. Καταρχήν. Πες για το χρέος, γιατί λοιπόν, η ευγενία λέει αν θα πάρουμε το 7ο. Το όχι, το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ δεν έχω πρίξει με το 7ο. Λοιπόν, τα 250 που αναφέρθηκαν πιο πριν είναι τα συνολικά έσοδα της ομάδας φέτος από τα τηλεοπτικά της Premier League, ναι, αφενός, ναι, σε συνδυασμό με τα συνολικά έσοδα, είτε τηλεοπτικά είτε διάφορα άλλα, από το Champions League. Η ομάδα είναι άλλο πράγμα ο προϋπολογισμός της ομάδας ο γενικός. Άλλο πράγμα το budget των μεταγραφών που έχει κάθε χρόνο, άλλο πράγμα το χρέος, άλλο πράγμα η μισθή, άλλο πράγμα το πριν υπογραφών στους παίχτες και ούτω καθεξής. Είναι αρκετές οι παράμετροι. Λοιπόν, καταρχήν το budget της ομάδας, μου δόθηκε και καλή πάσα βέβαια τώρα, να θα μιλήσουμε για την FSG τώρα. Λοιπόν, η FSG, εμένα, καταρχήν να πω ότι είμαι ικανοποιημένος πλέον από την FSG, γιατί ανέβασε την ομάδα. Πες μου. Όχι, λέγε. Γιατί ανέβασε την ομάδα εκεί που της αξίζει πλέον. Το θέμα μου εμένα με την FSG στα παλιότερα χρόνια ήταν ότι δεν έβαζε ποτέ χρήματα από τη δικιά της τσέπη. Και τι εννοώ. Η FSG θέλει την ομάδα να γίνει βιώσιμη. Απόλυτα κατανοητό, γιατί σε σχέση με τους προηγούμενους. Είναι επιχειρηματικός και φυσικά. Φυσικά. Βάζεις 10, κερδίζεις 20, σου μένουν τα 10, επενδύεις και συνεχίζεις. Και σιγά σιγά με μεγαλύτερα έσοδα αρχίζει και μειώνει και τα χρέη σου κλπ. Λοιπόν, το παράπονο όμως ήταν ότι επειδή η ομάδα είχε μείνει πολύ πίσω στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν έκανε το κάτι παραπάνω στις μεταγραφές. Χρειάστηκε και τα θυμάστε όλοι με τα μικρά budget και ούτω καθεξής που η ομάδα πάλευε με μικρά επιτροπές. Με transfer committee, με Brendan Rodgers και δεν συμμαζεύεται. Και δεν συμμαζεύεται. Με Ian Ayer πώς προφέρεται. Με Κονοπλιάνκα τελευταία. Επειδή είπατε live, δεν θέλω να σχολιάσω. Ναι, με τον περίφημο Κονοπλιάνκα τον Ουκρανό στις μεταγραφές εκεί, τελευταία μέρα. Απόλυτο φιάσκο, παύλα ναυάγιο. Τελευταία μέρα του Ιανουαρίου του 2014, που η ομάδα πήγαινε για ένα πρωτάθλημα και δεν τη βοήθησε ποτέ κανείς μεταγραφικά. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις απείρου καλούς. Λοιπόν, και αυτό είναι το παράπονο μου, ότι δεν βάζανε χρήματα από την τσέπη σου, ώστε για μία χρονιά ή έστω για δύο. Ναι, θα σε χτυπήσει οικονομικά στον προϋπολογισμό, αλλά τουλάχιστον θα ανεβάσει την ομάδα και κάνοντας την καλύτερη, θα αρχίσει σιγά σιγά. Ναι, παιδιά, μετά το 2005 πήραμε πρωταθλητριών, υποτίθεται, όπως το πήραμε με τη φανέλα κανονικά. Περίμενε. Αυτό είναι άλλη συζήτηση εδώ μεταξύ. Παρόμοια και το 2005, η τότε διοίκηση δεν είχε προνοήσει μετά την κατάκτηση του τροπέου να έχει ανοιχτά τα μαγαζιά σουβενίρ της ομάδας στο Λίβερπουλ. Ναι, δεν λέω κάτι άλλο από αυτό, θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Λοιπόν, συνεχίζω με την FSG. Ήταν θετικό το όλο πλάνο της, το επιχειρηματικό. Σε εμάς όμως, στον κόσμο της ομάδας, φαινόταν μη επαρκές. Γιατί η ομάδα πάντα πήγαινε, με το, να το πω λαϊκά, με το σταυρό στο χέρι. Να
να μην έχουμε τραυματισμούς, να έχουν οι άλλοι ατυχίες, να είμαστε ξεκούραστοι. Αυτό το πράγμα όμως στην Premier League ειδικά δεν γίνεται. Με τα πολλά χρειάζεται και να φέρουν έναν προπονητή σαν τον Κλοπ, ο οποίος και αυτός φυσικά έχει τα πολλά θετικά του, έχει και κάποια μειονεκτήματα όπως όλοι οι καλοί προπονητές. Κάτσε εσύ. Χρειάστηκε... Είναι κανείς τελείως. Ποτέ κανείς. Δεν τρελαθούμε. Χρειάστηκε να κάνει ο Κλοπ θαύματα στο μεταγραφικό παζάρι μαζί με τον Edwards. Και τι εννοώ. Το μπάζερ σου κάθε χρονό είναι γύρω στους 40 εκατομμύρια λίρες, ας πούμε 50. Ο Κλοπ την πρώτη χρονιά έβγαλε κέρδος γύρω στα 30-40 εκατομμύρια από τις μεταγραφές. Ακριβώς. Και με πολύ μικρότερα μπάζερ. Ήταν ένας από τους λόγους που το διαλέξανε τελικά τον επιλέξανε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτός ακριβώς. Λοιπόν, είχε ένα κέρδος 30-40 εκατομμύρια στις μεταγραφές το καλοκαίρι του 16. Το καλοκαίρι του 17, μάλλον θα βάλω και το Γενάρη του 18, με αγορές Σαλάχ, Τσάμπερλεν, Φαντάικ, πώληση Κουτίνιο, ήρθες μία ή άλλη ακριβώς, οπότε σου μείνανε 40 και 40 τα μπάθη των σεζόν. Ναι, 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 80 ναι. Και 30-40 περίπου. 110-120 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Φτάνεις καλοκαίρι 18, άλλα 40 εκατομμύρια, 150. Συν κάποιες πωλήσεις, συν τα έξτρα έξοδα που δεν έχεις προϋπολογίσει από την πορεία στο Champions League. Εσύ υπολογίζεις γύρω στα 20 εκατομμύρια 30 με είσοδο ομίλους, με πιθανές, με marketing, με εισιτήρια, με όλα αυτά. Τα λεφτά που θα σου δώσουν UEFA bonus. Εσύ υπολογίζεις 25-30 και έβγαλες 77 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάγα για το Fekir πριν, ότι από εκεί θα ήταν η μαγιά των χρημάτων που θα περισσεύανε για να κάνεις τη δουλειά. Γιατί επί του πρακτέου το κέρδος όλο πήγε στις μεταγραφές τις περσινές. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι διαφορετικό το budget, το μεταγραφικό, από το τυχόν budget που είχαμε πάρει δάνειο π.χ. για να φτιάξουμε το main stand. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτό με τους Αμερικανούς και τη διαχείριση όσον αφορά το budget. Είναι άλλα πράγματα. Είναι... Το γενικό χρέος της ομάδας, δηλαδή που σου έχει γράψει η τράπεζα, ξέρω εγώ, χρωστάς τόσα. Ναι, είναι ένα άλλο πράγμα, αλλά είσαι κερδοφόρος και κατά πολύ πλέον. Το XP, γιατί το θέμα δεν έχει χρέος. Φυσικά, καλό να μην έχει πολύ μεγάλο, γιατί μην πάμε σε παλιές καταστάσεις πάλι. Ακριβώς. Το θέμα να είναι βιώσιμο και η ομάδα του εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά. Η Παρή, ας πούμε, δεν έχει βιώσιμο. Ακριβώς. Κοίταξε. Κοίταξε. Η Παρή και η Σίτι ανάβριο φύγουν το Ντουμπάι και το. Sorry, το Αμπουντάμπι και το. Κατάρ είναι η Σίτι. Κατάρ. Ναι. Και Αμπουντάμπι είναι η. Θα μπει τώρα και η Νιουκάσα στο παιχνίδι. Και η Παρή. Αν φύγουν αυτοί, μετά οι ομάδες αυτές απλώς διαλυθήκαν. Δεν, ή στην Τζέλση ο Αμπραμόβιτς. Ο οποίος τον τελευταίο καιρό δεν το σκέφτεται. Έχει φορτώσει το χρέος, είναι σε αυτόν. Δεν τα έχει φορτώσει την ομάδα. Ναι. Και άπαξ και φύγει, προφανώς θα ζητήσει τα λεφτά του από την καινούργια ιδιοκτήτη. Μιλάμε για πάνω από 1,5 δις. Χώρια την αξία της ομάδας. Λοιπόν, ούτως ή άλλως το κομμάτι διαχείριση από την ομάδα το ξέρουμε πως είναι, δεν θα αλλάξει. Και μέχρι στιγμής το πλάνο τους δικαιώνει μετά από τόσο καιρό. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτούς τους παίχτες που δεν έχουμε απαντήσει για τον Wilson. Το έχουμε κάνει λάστιχο από τον Wilson, τον έχουμε σκίσει. Λοιπόν, με τον Wilson, ποιο είναι το θέμα που πολλοί κόσμοι δεν ξέρει και έχει πέσει στην αντίληψή μου τους τελευταίους μήνες. Ο παίχτης τεχνικά είναι απίστευτος. Έχει τρομακτική αντίληψη του χώρου. Τεχνικά βλέπεις ότι πέρα από τις τρίπλες έχει στημένα, έχει τα πάντα. Και λες εσύ, τι του λείπει αυτού του παίχτη που τον θέλει ο Γερμανός και τον δίνει δανεικό δεξιά και αριστερά? Το βασικότερο λοιπόν που όλοι κάζουν στην Αγγλία είναι ότι ο παίχτης αυτός δεν αμήνεται όπως πρέπει. Αυτό είναι το και... ένσταση αυτή. Μπράβο. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο Σαλάχ με άρεσε τα 10, το 10 στα αμυντικά του καθήκοντα παίρνει ξέρω εγώ ένα 7, ο Wilson είναι λίγο πιο κάτω. Και αυτό φυσικά βαράει το καμπανάκι του Γερμανού. Και σου λέει, αν θέλω ας πούμε έναν παίχτη στην πλευρά του Σαλάχ να του κάνει τα ρεπό του, θέλω κάποιον καλύτερο. Μα είχε πρόβλημα και ο Σακίρη αυτό. Ναι. Ο Σακίρη ειδικά. Χάθηκε σε πολλά παιχνίδια όταν έπαιξε ακραίος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Βέβαια εκεί δικαιολογείται εν μέρη. Στο πρώτο μήχρονο δεν είχε καθόλου ρυθμό. Ναι. Είχε να παίξει πάρα πολύ. Ναι, τα χάσω κατά εγώ. Ο Σακίρη εκείνο το παιχνίδι πρέπει να έτρεξε όσο δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του
σε όλη του την καριέρα. Αυτό που λένε στο στρατό και τώρα τρέχουμε. Και προσέφερε κιόλας με την πάρα πολύ ωραία σέντρα που έκανε, που έκανε ως ασίστ στο κεφάλι του Βαϊνάλντουμ και τα υπόλοιπα. Ανδρέα, για Κέντ και Βίλσον, για Βίλσον είπες, άστο, εσύ είπες ψηφίζεις Βίλσον. Για Κέντ, ο οποίος δείχνει να ανανεώνει στη Rangers και μην τυχόν και μείνει και μόνιμα. Έχει προτάσεις ο Κέντ. Ναι, έχει προτάσεις. Και δεν είναι μόνο, θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα και να έρθω προς τα μένα. Τι πιστεύετε ότι ο Κέντ δεν έχει που δεν τον κρατάει στην ομάδα? Ανδρέα. Και ο συγκεκριμένος είναι ένας παίχτης που ομολόγω ότι τον έχω παρακολουθήσει λίγο. Από ό,τι το μόνο μπορώ να πω είναι ότι ένα πιθανό σενάριο το οποίο θεωρώ ότι ίσως γίνει είναι ότι θα τον κρατήσει ο Στίβεν στη Rangers να τον ψήσει λιγάκι, ίσως μείνει ιδανικός ένα χρόνο ακόμα ενδεχομένως και ίσως κάνει κάποια προετοιμασία με την ομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μείνει του χρόνου ιδανικός στο Στίβεν. Μετά να του δώσει ο Κλοπ μια ευκαιρία για να τον εντάξει στην προετοιμασία με την ελπίδα να αποδείξει ότι αξίζει. Και αν δεν αρπάξει την ευκαιρία, να πουληθεί. Απλά ίσως το κρατήσει ο Στίβεν για να τον ψήσει με λίγα λόγια, αυτό θέλω να πω. Κατ' όλα λίγα έχω να πω. Δώσει παιχνίδια παραπάνω, λες. Ακριβώς. Ναι. Το οποίο δεν θα πάρει και στην ομάδα. Στην ομάδα δική μας σίγουρα όχι, στη Σκωτία πολύ σίγουρα θα πάρει πολύ περισσότερα. Κατ' όλα, επειδή τον έχω παρακολουθήσει λίγο, δεν έχω να πω κάτι άλλο χρήσιμο. Έχει οπότε... ακούστηκε και η Λίντσο ότι ενδιαφέρεται για αυτό τώρα. Το οποίο το απέρριψε, Γιώργο. Αυτές τις μέρες ακούστηκε. Όχι, και ο ίδιος το απέρριψε όμως για τη Λίντσο. Με Ανδρέα, νομίζω το είχαμε το ρεπορτάζ αυτό, έτσι. Το είχαμε. Και νομίζω και μία άλλη από Τσάβιος πάλι τον θέλει. Εδώ έχει χαρακτηριστικά είναι της Λίντς, γιατί εντάξει, η Λίντς έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας λόγω Μπιέλσα, λόγω της πορείας της Championship και τον θέλανε τον Νέκη. Εγώ νομίζω και είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που τελικά ούτε καν θα δοκιμαστεί από την ομάδα. Δεν το βλέπω, δηλαδή δεν ξέρω το λόγο, δεν μπορώ να ξέρω το λόγο και νομίζω ότι θα είναι και ίσως μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν θα μάθουμε και ποτέ το λόγο. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Okay. Δεν βλέπω. Όντως δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν νομίζω σημείο να τον δούμε ούτε καν για αυτή την ευκαιρία. Ναι. Ο Wilson το θεωρώ πολύ πιο πιθανό. Για τον Gent δεν μπορώ να το δω. Όχι. Έχουμε κι άλλα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουν αρχίσει να πέφτει η βροχή. Λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος Μορέλλας. Ο Αλέξανδρος είναι δημοσιογράφος, είναι από τα νέα μέλη της Λέσχης. Welcome σε όλους τους νέους. Έτσι, σαν το στρατό, αλλά εγώ ας κάνουμε κάτι. Το πέτσε στη λίστα. Λοιπόν, λέει το εξής. Πέρσι είχαμε κλείσει από χειμώνα και η Τάιρ θα μέσω Φαμπίνιο, ψώνησε από Μουντιάλ Σακύρη και έκλεισε Άλισον Εφνιδίος. Φοβάστε μήπως φέτος η διοίκηση επιλέξει να μην ψωνίσει για να κάνει μαξιλάρι οικονομικό? Δεν είναι θέμα μαξιλάριου, είναι θέμα. Υπάρχει μια βάση πολύ ποιοτική που χρειάζονται μόνο ορισμένες προσθήκες. Εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά όχι προβληματισμός έντονος, αλλά υπάρχει προβληματισμός με το όποιο κενό μένει λόγω Στάρις. Το σχολιάσαμε όμως με το τι θα γίνει. Η θέση του αριστερού μπακ είναι ένα θέμα. Ο Γιάννης ο Ψυχάρης έθεσε ένα ωραίο προβληματισμό για δεξί μπακ και εντάξει, το σχολιάσαμε για τράι. Εναλλακτικά, αν φύγει ο Λόβρεν, θα έπαιρνα ένα κεντρικό αμυντικό που μπορεί όμως να παίξει και δεξί μπακ. Όλα αυτά όμως είναι περιπτώσεις... Όχι υποθετικές, είναι περιπτώσεις παιχτών πάγκου. Δεν μιλάμε για ενδεκάδα. Θέλεις όμως καλούς παγκίτες. Για να γίνει ξανά αυτό. Για την άμυνα όλοι όσοι αναφέρονται, είτε ως θέσεις σκέτες είτε ως ονόματα, είναι προφανώς λύσεις για backup, έτσι, δεν είναι για βασικά. Δεν χωράει στην άμυνα καταρχήν εύκολα. Μιλάμε, εγώ σας το λέω, το έχω ξαναπεί, θεωρώ έχουμε την καλύτερη αμυντική τετράδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και για το κομμάτι Άγγλοι παίχτες στην ομάδα. Για τον γνωστό κανονισμό. Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, υποτεθείστε ότι ο Λόβρεν την κάνει για Ιταλία, για Μιλάνο. Μιας και, okay, από εκεί έπεσε η πρώτη ερώτηση. Τριαντάρισε. Γενικά θέλει ένα πιο αργό πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε ότι στα αντανακλαστικά του, ας πούμε, στο αγγλικό έχει ένα θέμα. Ποιον... Να κάνουμε και μια παρένθεση για τον Λόβρεν. Παίχτης με πολύ μεγάλο ταβάνι ποιότητας και με αδιανόητα χαμηλό, πώς να το πω, δάπεδο ποιότητας πολλές φορές. Πέφτει εύκολα στο λάθος πάντως. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ έχει δυνατόν να κάνει τρομερές εμφανίσεις γιατί έχει τα προσόντα. Είναι φορές που λες τώρα τι κάνεις, ρε άνθρωπο. Αυτό. Πάντως κυκλοφορεί η φήμη, να το πούμε, στην Αγγλία ότι είναι ένας από τους συνδετικούς κρίκους μέσα στα ποδητήρια. Ισχύει. Ένας από τους ανθρώπους που φέρνει τις ισορροπίες
που κάνει. Ναι, γιατί μια έχει γενικά. Σειρά... Αυτό φαίνεται. Για να πάει την Liverpool, το έχει δείξει. Όχι, πραγματικά την έκανε. Βγαίνει προ τα έξω γενικά και ένα κλίμα άρεστο. Βλέπουμε έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σαλάχ. Μόνο τουαλέτα δεν πάνε μαζί. Ναι. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Πραγματικά. Και αυτό σου βγάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ τη ομαδικότητα. Δηλαδή είναι του. Της, μένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισε τον τίτλο. Ναι. Εντάξει, όλοι ήταν έξαλλοι, αλλά ο τρόπος, το ξέσπασμα του Λόρεν ήταν. Καλά, όλα τα λεφτά είναι το βίντεο selfie που τραβάει ο Άλισον μέσα με το τραγούδι, με το αλέ, αλέ, αλέ. Ναι, και Τσάμπερλιν. Sing, Mo, sing! Εντάξει, και Τσάμπερλιν, ναι. Πάθανε παροξισμό και λογικό ήταν. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγει από την ομάδα. Λέω τώρα, υποτεθείστε ότι φεύγει. Ποιον παίχτη από την Premier League. Από την Premier, ναι. Και ίσως και Άγγλο θα ήθελες για backup. Σας έβαλα πολύ δύσκολο. Άγγλο. Κάτσε. Ο Αντρέας, παράδειγμα, τα έχει δει τα παιχνίδια όλα της Λίβερπουλ με όλους τους αντίπαλους. Ναι. Εσύ μπορεί να έχεις χάσει μερικά λόγω δουλειάς. Ίσως και εσύ μερικά λόγω δουλειάς. Αν έχω χάσει δύο παιχνίδια από πέρσι. Ωραία. Άρα θα ξεκινήσω από τον Αντρέα να μου πει ποιο κεντρικό αμυντικό θα ήθελε. Από αυτούς που. Και ίσως και Άγγλο. Ναι. Αν το περιορίσουμε και βάλουμε Άγγλο, θα έλεγα τον Ταρκόφσκι που είναι πολύ καλός, αλλά. Ίσως είναι πολύ τέλεια να τον έχεις αναπληρωματικό. Αυτό. Γιατί είναι και εξελίξιμος και έχουμε και τον Γκόμες και τον Μάτιπ που με δεδομένο ότι ο Φαντάικ θα είναι βασικός είναι και αυτοί πολύ καλές λύσεις, και αυτοί οι δύο. Τέταρτο όμως θέλεις. Ναι, αν φύγει ο Λόβερ είναι σίγουρα. Αν φύγει ο Λόβερ, τέταρτο θέλεις. Ο Μαγκουάιρ μάλλον οδεύει και Μάντσεστερ, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, γιατί φαίνεται ακούγονται και οι δύο. Θα τον πάρουν με κορδέλα τον Μαγκουάιρ. Με 10 να το πάρουν, με 100 δε, μακριά. Τώρα ποιον άλλο, να σκεφτώ να μου διαφεύγει και κάποιος αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι δύο ήταν πιο πρόχειροι που μου ήρθαν, ο Μαγκουέρ και ο Ταρκόφσκι. Όχι, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Δηλαδή και εμένα το Ταρκόφσκι πήγε πρώτο το, ναι. Το μυαλό μου κατευθείαν. Και βλέπω ότι για να κουράει το κεφάλι του Ηλίας το ίδιο. Μόνο ο Ηλίας. Εγώ εμένα τουλάχιστον δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου κάπου. Ούτε με. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι. Γιατί με ρωτήκε και βάθη. Είναι παίκτες που θα κάνουν την τρομερή διαφορά ως δηλαδή παράδειγμα σε σχέση με ποιότητα. Ποιότητα Γκόμεζ βασικού ή σε σχέση με ποιότητα Ματίπ όπως το απέδειξε φέτος που πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν θεωρώ ότι κανείς αυτή τη στιγμή Άγγλος center back μπορεί να παίξει τις θέσεις αυτές. Και στενεύουν και τα περιθώρια γιατί δεν μπορείς να έχεις πολλούς πρωτοκλασσάδους και να γυαλίζεις τον πάγκο. Αυτό γιατί μετά θα δημιουργηθούν άλλα θέματα. Αυτό. Και άντε να το μαζέψεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτά. Τώρα. Δεν έχει κάποιον άλλο η Αντρέα. Όχι, τώρα στίβοτε. Και τελικά νομίζω ότι κλείσαμε όλοι. Δεν πέσει κάτι. Στίβο το μυαλό μου, αλλά. Εκεί περιμένει, βέβαια, είναι ρίσκο να το κάνει αυτό φέτος. Θα περιμένει και μια διετία. Το πιτσιρικά τον Ολλανδό που έχουμε στη μικρή ομάδα. Α, ναι, ναι. Ναι. Να πήγε κέντρο άμυνα. Αλλά είναι κέντρο άμυνα. Για δεξί μπακ. Κάτι σκέφτεται. Ο Σοκράτη δεν τον θέλει να συνέσαι. Όχι στην εθνική δεν τον θέλει τον Σοκράτη. Στην άσχα μια χαρά νομίζω. No comment. Καλά, έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα τα οποία πρέπει να πουλήσουν στον ελληνικό τύπο και είναι λογικό ας πούμε, να εκμεταλλεύεται. Και ο Μανελάς νομίζω ήταν ένα έτσι. Και για τον Κώστα ακούστηκε, ο οποίος σύνταγε με την Arsenal και δεν ξέρω και με πόσες άλλες. Βέβαια, μπορεί να μπει η φωνή της αντίδρασης και να μας πει παιδιά κάποτε είχατε τον Κυριάκο. Οπότε μην πολύ. Είναι μια ιστορία του Σωτήρη. Εντάξει. Το οποίο τότε. Εποχή δύσκολη για την ομάδα. Πολύ δύσκολη. Πολύ ναι, γιατί ήταν θέμα διοίκησης και διαχείρισης. Ήταν η διοίκηση που δεν έδινε λεφτά στο Ράφα. Ήταν ο Ράφα σε μια φάση στη γωνία στην αρχή τη σεζόν. Είχε μείνει με 1,5 center back με τον Γκάραχερ τραυματία να παίζει με δεμένο κεφάλι Δευτέρα βράδυ και με τον Αγιάλα να παίζει alongside που λέμε γιατί ο Σκίρτελ τραυματίστηκε, είχε εκτός τον Νάγκερ. Και πάει στα αφεντικά και λέει: παιδιά, αφεντικά λέει λεφτά για center back. Του λένε: οκ, okay, πάρε 2 εκατομμύρια. Και βγαίνει πνοτισμένο. Δηλαδή, είχε πάθει ένα χτύπη κεραυνό το Ράφα. Και γυρίζει και λέει στον συνεργάτη του: πέρα 2 εκατομμύρια λέει πήρα. Τι έχουμε λέει 2 εκατομμύρια. Και ο Σωτήρης ήταν στη λίστα, γιατί δεν το ξέρει πολύ ο κόσμο. Ο Σωτήρης ήταν στη λίστα διότι ήταν διεθνή. Βέβαια, ξέρει πόσο μετράει στο εξωτερικό το να είσαι διεθνή. Δηλαδή, όχι έκανε διεθνή καριέρα, ήταν διεθνή με την εθνική Ελλάδα. Και τον προβίβασε αυτό. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα υπάρχουν στη συγκεκριμένα στάνταρ. Λοιπόν, στη λίστα ο Σωτήρης είχε μπει γιατί είχε προϋπηρεσία σε Γερμανία και Σκωτία. Okay. Τον βοηθούσε πάρα πολύ, πέρα από τα φυσικά του προσόντα. Αλλά για αυτό που ήθελε ο Ράφα, φυσικά, ίσως και να μην έκανε. Όμως δεν είχε και άλλες επιλογές. Οπότε έπρεπε να μπαλώσει λίγο την κατάσταση. Και είχε και δίπλα το άνθρωπο στο κοίταξε, το πρόβλημα τότε με τον Ράφα ήταν το εξής. Είχε πάθει άλλες ζημιές γιατί οι Τεξανοί ήρθαν στο χειρότερο σημείο. Ήρθαν το Γενάρη του 7 και πήραν το σύλλογο. Όταν ο σύλλογος μπορούσε να εκτιναχθεί,
ήρθε η αρνητή, οι οποίοι εντάξει, οικονομικά πρέπει να έχουν κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε κάποια επιχείρηση εδώ. Δηλαδή το να πάρεις δάνειο. Οι τύποι αυτοί είχαν λεφτά γενικά, αλλά δεν είχαν τα πολλά λεφτά για τέτοιο επίπεδο όμως. Ναι, Γιώργο, αυτό που κάναμε το σύλλογο ήταν απίστευτο, έτσι. Συν ότι έκατσε πάνω και η περίφημη κρίση του 2008, που αν υποθέσουμε ότι αυτοί είχαν έρθει με άλλες προθέσεις, αυτό ήταν. Εκεί τελείωσαν όλα σε σχέση με αυτούς. Πάντως και όπως το ξεκίνησαν με δάνεια από την Σκοτσέζικη Τράπεζα και μετά. Είναι το λεγόμενο leverage buyout, που σημαίνει ότι αγοράζω μια εταιρεία και δεν φορτώνω το χρέος στο δικό μου λογαριασμό. Ναι. Φορτώνω το χρέος στην εταιρεία. Μετά χρεοκοπήσει η εταιρεία, εγώ έχω γίνει καπνός. Ο επόμενος, ο καθαριστής, ποιος θα έρθει μετά. Ας κόψει το λαιμό του έτσι. Αυτό έγινε και εκεί. Αυτό έγινε και με την ομάδα. Και η ιστορία γνωστή με τα σκηνικά του 2010, με τον Μάρτιν Μπρότον, τον Πέρσλοου. Ο οποίος, ο Πέρσλοου, για όσους δεν ξέρουν, κάνει διακοπές κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ευχαριστή και λοιπά. Ναι. Νομίζω ότι είδαμε κι άλλα. Είχε κάμποσα, τώρα βέβαια, okay, θα το δούμε γιατί πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση για τους λαχνούς, την οποία φαντάζομαι την περιμένει πολύ ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Βροχή. Για Μέρτενς τη γνώμη έχετε. Από το φίλο τον Σταύρο. Α, τον Σταύρο τον Δούναβη. Παλιό μέλος ο Σταύρος. Για τον Μέρτενς δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Ένας παίχτης ο οποίος... Δεν ξέρω κατά πόσο... Ναι, μεν μπορεί να μας αρέσει εμάς. Να αρέσει σε μένα, να μην αρέσει τον Ανδρέα, να αρέσει σε εσένα Σταύρο, να μην αρέσει ξέρω εγώ σε κάποιον άλλον. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί και τίποτα έτσι. Δηλαδή δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι ότι okay, κάποιος μάνατζερ κουμπώνει σε κάτι που αρέσει τον Γερμανό, το κάνει πάσα στα μίντια. Γιατί να ξέρετε, λειτουργούν παγκοσμίως αυτά. Γιατί καμιά φορά αφορίζουμε τα ελληνικά μίντια, αλλά δουλεύουν και αυτά όπως δουλεύουν όλα και κάποιοι πρέπει να γράψουν ιστορίες. Οι οποίες πηγάζουν από κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και την κάνουμε λίγο λάστιχο. Mm-hmm. Αν δεν γράψουν κάτι τα media στο εξωτερικό, όπως και οι δικοί μας εδώ, τι θα κάνω, το κλείσω το μαγάζι, πάνε για μπάνια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Yeah. Ανδρέα, δηλαδή, απλά εμείς στο liverpool.gr, από την αρχή, από το 2016 που κάναμε τη νέα συντακτική ομάδα, Ανδρέα, ήσουν στην δεύτερη γενιά, έτσι. Το καλοκαίρι του 2017 έρθω, Ανδρέα, yeah. Και ήδη τρέχαμε, ας πούμε, την είδηση όπως είναι. Φιλτράρουμε τα πάντα. Και την μεταφέρουμε σε εσάς όπως πρέπει να είναι. Και όχι να σας πουλήσουμε κάτι ας πούμε, για μεταξωτές κορδέλες, ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό. Δηλαδή δεν δώσαμε ποτέ το δικαίωμα ας πούμε, να δώσουμε σανό. Να γυρίσουμε στο Μέρτενς που λέει ο Σταύρος, ότι και εμείς δεν έχουμε ακούσει τίποτα και δεν υπάρχει και λόγος να φέρουμε ένα όνομα. Μάλλον θα ακολουθήσει η υπόθεση Μέρτενς στην ιστορία όπως ο Wilson. Δεν θα ακουστεί ποτέ. Ναι, τι. Ο φίλος ο Αντώνης λέει εδώ πέρα η άποψή σας λέει για τις εθνικές και για τα καλοκαιρινά τουρνουά. Αυτό που συζητούσαμε, η μεγάλη μας χαρά. Πω τώρα που πάτησε τον κάλο, Αντώνης. Γι' αυτό το διάβασα. Γιατί ήξερα. Εντάξει, όπως έχουν κάνει τις εθνικές, θα έχω ξαναπεί και το λέω και δημοσίως, δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Εντάξει, όταν μπορεί και αλλάζει, ξέρω εγώ, εθνική ο καθένας ή επιλέγει εθνική, λες και είναι σύλλογος. Και πόσο μάλλον και οι εθνικές που διαχειρίζονται τους ποδοσφαιριστές. Με πολύ χαμηλό κόστος όπως τους κάνει κέφι, σε βαθμό που έχουμε ένα θέμα φρέσκο με τον Κεϊτά που πέφτει ξύλο, ντε και καλά να παίξει το γιατί τον θεωρεί απαραίτητο και καλά και αν τον θεωρεί απαραίτητο, αλλά ο παίκτης έπρεπε να κάνει ένα κομμάτι της ιατρικής του θεραπείας και να γίνει καλά. Όχι φέρτον να παίξει επειδή έτσι μου αρέσει εμένα και μου κάνει εμένα. Και τι έγινε δηλαδή. Ό,τι έγινε και με το Σαλάχ στο Μουντιάλ που με το Ζόρι. Έπρεπε να πει ναι, ναι, ναι. Τελικά βέβαια δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι και έπαιξε το δεύτερο. Ναι, εντωμεταξύ από το πουθενά φύτρωσε το Nations Cup League, ξέρω εγώ τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθεσε και λίγο. Και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο με τις εθνικές ομάδες είναι ότι okay, θέλουν ακόμα να κρατήσουν κάτι, αλλά τόσο για μένα δεν εκπροσωπούν κάτι, δεν εκπροσωπούν τίποτα πλέον. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν υπολογίζουν τον ποδοσφαιριστή σαν ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, okay, παίζει το πρωτάθλημα 38 παιχνίδια πρωταθλήματα στην Αγγλία και παίζει, ξέρω εγώ, 30 κάτι ψηλά, ας πούμε, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Δεν γίνεται να του προσθέτεις συν εδώ, συν εκεί, συν παρεκεί. Και το Champions League που έχει γίνει έτσι, ωραίο το απολαμβάνουμε,
Αλλά δεν είναι το ίδιο που προλάβαινε στο πρωταθλητριών που είχε, ξέρω εγώ, πέντε γύρους και τέλος. Εδώ μιλάμε για ατελείωτο πράγμα. Μαραθώνιο, ακριβώς, Αντρέα, όπως το πες. Δεν γίνεται λοιπόν με 38 παιχνίδια εκεί και 12 του Champions League να φτάσει στο τελικό, 50. Ο τελικός 51, κάτι κυπελάκι από εδώ, κάτι εθνικές, δίνουν 60-70 παιχνίδια. Δηλαδή. Δεν βγαίνει κάποια. Και κάτι πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι. Και το τριμέγιστο λάθος για μένα που έχουν κάνει ομίλους των 7-8 ομάδων εθνικές, ναι, και τα παιχνίδια είναι ατελείωτα. Κάντο, φίλε, σε τελική, σαν το Champions League. Δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με την. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό είναι θέμα χρόνου να σταματήσει. Φαίνεται κιόλας και ο κόσμος δεν. Δεν είναι τραβάει πια τόσο πολύ. Είναι 5-6 ή 7 ομάδες εθνικές που τραβάνε τον κόσμο και οι υπόλοιποι, ας πούμε, παίζουν άδεια. Βάλε που παίζουν με άδεια, ας πούμε, γήπεδα. Ακόμα και το Μουντιάλ αρχίζει και βιώνει κρίση. Το πιστεύεις ότι με το ζόρι το βλέπω πια από με την παρέα. Δεν μου λέει κάτι. Κουρασμένοι παίχτες. Ναι, είναι ξεζουμισμένοι. Ειδικά, ας πούμε, τα προκριματικά θα μπορούσε να έχει μικρούς ομίλους. Και, ή κάνει και προκριματικά στη τελική ανάλυση, όπως κάνει στο Champions League. Μπορεί να παίξει. Γιατί, ας πούμε, μια ομάδα τύπου Liechtenstein να δίνει, ξέρω εγώ, 7 παιχνίδια. So what? Επειδή θέλουν ψηφοθερικούς για ψηφοθερικούς λόγους, δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να λέει από Liechtenstein, ξέρω εγώ, σε 7 αγωνιστικές και 7-14. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Αυτό είναι με τις εθνικές ομάδες. Και κάτι άλλο ρώτησε ποιος ήταν που ρώτησε? Ο Αντώνης, έτσι. Ναι. Που μου πάτησε τον Γκάλο. Αντώνη, δεν μπορεί να φανταστείς. Θα το ξέρω, βέβαια, έχω εκφραστεί απάνω πολλές φορές. Δεν είναι εθνικές ομάδες που ήμουν παιδί, που έλεγε στην τηλεόραση και. Okay, τώρα και με την ενημέρωση. Τότε ειδικά το Μουντιάλ και. Μπράβο. Δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, παίζει το Καμερούν με την Αυστραλία. Με να μάθα και πέντε πράγματα, πούμε. Γιατί, okay, δεν είναι τώρα, πατά στον οθόνη του κινητού, γεια σα, το μάθε. Ένα φίλο που έχει συζητηθεί αυτό, ο Στέφανο Μανέ, προφανώ. Ω, το Στέφανο, ναι, το ξέρω. Άκε, αν και όχι Άγγλο. Σωστά, δεν είναι Άγγλο ο Άκε. Αλλά είναι γηγενής, θεωρούνται γηγενής επειδή. Είναι Aik. Πριν. Aik. Και το λένε στην Ολλανδικά. Ναι, ναι, όχι, okay, ναι. Βασικά δεν έχει Ολλανδικό όνομα. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν είναι προφέρετο σωστά ή όχι. Ο Aik είναι, θεωρούνται και γηγενής μάλιστα επειδή ξεκίνησε από την Τζέρσι. Ναι. Και όπως έρμανζε από τα 18 μέχρι τα 21 ή και νωρίτερα για μία τριετία σε μία αγγλική ομάδα ή ουαλική, θεωρείται γηγενής. Οι Σκοτσέζοι δεν θεωρούνται, γι' αυτό δεν θεωρούνται και ο Ρόμπερτσον γηγενής. Ναι. Επειδή έχει παίξει στη Σκωτία μικρός. Είναι καλή λύση ο Άκη για τέταρτος και μπορεί να σου καλύψει και αριστερό μπακ. Βέβαια, θα προτιμούσα να κάνουμε παίχτη που παίζει center back δεξί μπακ και να πάρει κανονικό αριστερό μπακ για μπακά. Τέλος πάντων, αυτά τώρα. Επανέρχεται ο Άρης με τον Πέπε, κάτι λέει. Α, οκ, είναι παιχτούρα. Ναι, εντάξει, εγώ πέρα από αυτά που είπαμε με τώρα. Τον Πέπε και ο Κάι Χάβερτ αξίζει να αναφερθούμε. Αυτή είναι έξυπνη αγορά. Αυτή θα ήταν μια πολύ έξυπνη αγορά. Λίγα πράγματα όμως έχουν ακουστεί για αυτόν. Όχι για το, σαν παίχτη. Πριν λίγα χρόνια είχε ακουστεί που ήταν ακόμα 18 ο Χάβερτ, τώρα νομίζω είναι 20-21, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Είχε ακουστεί ότι το περισσότερο στέλνο έχει γίνει τώρα. Να δοκιμαστεί, είχε ακουστεί κάποια φήμη καλή τότε. Τι άλλα έχουμε από. Δεν είπε... έχουμε. Okay. Οκ. Νομίζω ότι ο κόσμος τα καλύψαμε όλα. Τα έχουμε πει όλα. Νομίζω περιμένουν όλη την κλήρωση. Όλοι περιμένουν την κλήρωση, έτσι. Οκ, okay, εντάξει, το κάναμε λίγο. Το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι άρεσε σε όλους το ότι δεν συζητήσαμε μόνο για το πρωτάθλημα. Αλλά ανοίξαμε και το κομμάτι μεταγραφών που όλους καίει αυτή την εποχή. Γιατί, okay, την απόλαυση της ομάδας αυτό που σου έδωσε φέτος. Και λες τώρα θέλω το κάτι παραπάνω. Και με δεδομένο ότι θα έχουμε παραπάνω παιχνίδια, χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε κλήρωση. Λοιπόν, Αντρέα, έχεις εκεί δύο αριστερά σακουλίτσες. Ναι. Άσπρες. Παίρνεις μία εσύ και μία ο Γιώργος. Προσέξτε τώρα, έχουμε και μία για τον Ηλία. Όλοι τα πάρουν και σακουλίτσα. Τι έχουν αυτές τις σακούλες? Λοιπόν, ο Ηλίας έχει εδώ αριθμούς από το 0 έως και το 8. Δεν βάλαμε λαχνό, ξέρω εγώ, 854, 855, 901, 902, για να τραβήξουμε ο καθένας από έναν αριθμό κάθε φορά, να λέμε ποιο είναι το δώρο και, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω διαδικασία, αλλά, okay, θα κρατήσει έτσι ώστε να είναι αξιόπιστο 100% και να μην κολλήσουν μερικά χαρτάκια και βγάλουμε τίποτα συνεχόμενα και πει κανείς την εξυπνάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να φαίνεσαι, πρέπει να είσαι κιόλας. Ή δεν χρειάζεται να είσαι, πρέπει να φαίνεσαι κιόλας. Ο Γιώργος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, οπότε του λέω κάτι το οποίο.
το ξέρει από μέσα. Έχω τη λίστα εδώ πέρα και με τους υποψήφιους νικητές, αλλά έχω και τη λίστα των δώρων. Και θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο δώρο, θα μου επιτρέψετε λίγο, για να σας δω τώρα σχόλια, που σχολιάζετε οι φίλοι της εκπομπής. Θα τελειώσουμε λοιπόν με το... ξεκινήσουμε με το τελευταίο δώρο στη σειρά. Δεν έχουμε εικόνα από το τελευταίο δώρο, έχουμε από το πρώτο τελευταίο. Οπα, κάτσε να δώσουμε λοιπόν να ακυρώσουμε εδώ. Θα πούμε λοιπόν, έχουμε μια από την εταιρεία του Δημήτρη Τσουκνάκη, ο οποίος έχει για επαγγελματίες διανομή διαφημιστικών φυλαδίων. Mm-hmm. Το κερδίσεις. Άσε, δεν πήρες μέρος στην κλήρωση, δεν το ξέχασες. Δεν πήρες. Λοιπόν, ναι, ως δικηγόρος, οκ, okay, αφού έχεις... εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχουμε μια διανομή διαφημιστικών φυλαδίων για επαγγελματίες προσφορά της εταιρείας του Δημήτρη Τσουκνάκη. Θα βγάλετε έναν να το δείξουμε στο φακό. Το κάναμε λίγο λότο, τζόκερ. Ανοίγουμε. Ναι, λοιπόν. Yeah. Εκατοντάδα έχει ο Ηλίας, δεκάδες έχει ο Γιώργος. Λοιπόν, το 3-10-5. Το 3-15 λοιπόν, αν είναι επαγγελματίας, υπόψη είναι ότι σε κάποια περίπτωση το ξαναδιπλώνετε, ξανά μέσα, ανακατεύετε. Υπόψη είναι ότι αν κάποιος το δώρο του θέλει να το μεταβιβάσει σε έναν φίλο, δεν είναι απαγορευτικό, έτσι. Έχουμε δύο ανδρικά αξεσουάρ, ένα κρεμαστό λαιμού και ένα μπρασελέ χεριού από τη Rebel Icon. Την βλέπετε τη Rebel Icon. Υπόψη είναι τώρα ότι τα δώρα που έχουμε από εδώ και πέρα και υπάρχει και στο liverpool.gr αλλά και στο Web TV. Υπάρχει ειδικό βίντεο το οποίο αναφέρει όλες τις πληροφορίες για τους δωροθέτες και τους χορηγούς φυσικά. Είναι το 789. Το 789. Θα δω από τη Rebel Icon που είναι στο Περιστέρι, στάση μετρό Περιστέρι. Λοιπόν, τώρα έχουμε... τώρα το αρχίζουν τα πολύ εντυπωσιακά, τα οποία ξέρω ότι... πολλοί κάνουν κέφι με το φαγητό. Τραπέζι για τέσσερις. Βλέπω χαμόγελα, αμέσως όλοι χαμόγελα. Τραπέζι για φαγητό. Όχι, να κοιμηθεί από ποιον κερδίσει. Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα. Ναι. Λοιπόν, στο μεζεδοπολείο Χρούμπι και Θυμάρι. Για όλους τους φίλους της εκπομπής, τους έχω βάλει τις εικόνες από το Facebook που μπορούν να βρουν άμεσα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ μισό λεπτό να μας βάλω στον αέρα. Έτσι. Στον αέρα είμαστε για τον αριθμό 44 και το 144. Να πω ότι όλοι οι αριθμοί και τα ονόματα θα ανακοινωθούν και στο site αύριο, αλλά και το βίντεο θα είναι διαθέσιμο και στο YouTube αύριο το μεσημεράκι, γιατί επειδή είναι και μεγάλο μπορεί να αργήσει λίγο να ανέβει. Έχουμε άλλο τραπέζι, πάλι φαγητό. Αυτά είναι. Έτσι. Σας βλέπω με το χαμόγελο στα χείλη. Στο εστιατόριο νησί, εδώ είναι και η σελίδα του στο Facebook. Σε αυτό έχω κάτσει. Πολύ καλό. Πολύ καλό φαγητό. Πιστέψτε με. Όχι ότι το Θρούμπι και Θυμάρι έχει λιγότερο καλό φαγητό. Όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο μετρό Περιστέρι. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Όλοι τώρα βέβαια μιλάμε για φαγητό και τρώγονται. Το 7-10-6. Μπορώ να δω από τη λίστα ποιοι είναι, αλλά για να μην χάσουμε χρόνο, γιατί το έχουμε πάει μακριά. Και ξεκινάμε. Πάμε, ο Κέρινος Κόσμος είναι ο επόμενος δωροθέτης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο τον Γρηγόρη τον Βαξαβανέλη που πήρε μέρος σε αυτή τη διαδικασία με τους δωροθέτες. Ο Κέρινος Κόσμος είναι στο Περιστέρι και δίνει δώρο αξίας 50 ευρώ για κάποιον που θέλει να αγοράσει κάτι και να κάνει δώρο. Αγόρια, για τα κορίτσια είναι αυτά, να πάτε να τις καλοπιάσετε όταν έχετε κρεβατομουρμούρα ή έχει γίνει κανένα σκηνικό και υπάρχει γκρίνια, κουλουπού, 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 δεν λέω παραπάνω για να μην έχουμε επεισόδιο αργότερα στο αγωνιστικό χώρο. Το 871. Λοιπόν, πάμε δώρο επιταγές. Τρεις δώρο επιταγές, θα πρέπει να βγάλουμε τρεις αριθμούς από τα οπτικά Πάπα Ευθυμίου.
Λοιπόν, θέλουμε τρεις αριθμούς να βγάλουμε για τρεις δωρεάν επιταγές. Δηλαδή, ο καθένας θα πάρει από μια δωρεάν επιταγή των 30 ευρώ από τα οπτικά Παπενθυμίου Eyewear, που είναι στο Περιστέρι. Είναι το 392, είναι ο ένας. Στάση μετρό Περιστέρι, δίπλα στο Δημαρχείο. Πιστέψτε με, πιο κοντά δεν γίνεται. Ναι, το έχω στο μυαλό μου, το είδα τώρα αυτό. Ότι μπορεί να έχουμε βγάλει ρυθμό που, να υπερβαίνει. Μπορεί να γίνει. Κι όμως, είδες, το κέρινο κόσμο, το είδα τώρα, είναι το 871 και είναι ο τελευταίος λαχνός. Αλήθεια. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Θα το τσεκάρω στο τέλος. Γιατί είχα την ανησυχία με το που είδα το 871. Λοιπόν, τι βγάλαμε δεύτερο για δωρεάν επιταγή των 30 ευρώ από τα οπτικά Πάπα Ευθυμίου, στάση μετρό Περιστέρι. Όποιος φίλος είναι τυχόν νικητής και θέλει να το πανηγυρίσει, το 585 είναι ο δεύτερος. Και έχουμε άλλον έναν. Οπα. Το 0. Το 52. Ναι, γι' αυτό υπάρχει το 0. Γι' αυτό κατάλαβα. Ωραία, αν λοιπόν. Αν τρεις μηδέν, τι γίνεται, ναι. Τρία μηδενικά, στο καλό τόσο, δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε εδώ τα καταστήματα ανδρικής ένδυσης Wanted, το οποίο είναι στο Περιστέρι και αυτό είναι κοντά στο μετρό, του Γρηγόρη Βαξαμανέλη. Ο Γρηγόρης είναι μέλος μας και είναι και στιχουργός. Με μεγάλη επιτυχία. Αν βλέπετε στο MAD, πολλές περιπτώσεις, έχει ελληνικά τραγούδια, τα οποία έχει το όνομά του. Και είναι από οικογένεια στιχουργών. Γεια σου Γρηγόρη, αν παρακολουθείς την εκπομπή. Δώρο. Μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Για όσους είναι. Είναι γιατί στη γενιά το απευθύνεται όμως. Yeah. Μέχρι τα 30. Εμείς είμαστε εκτός. Άστο. Εκτός, ναι, αλλά έχει πολύ ωραία ρούχα. Όταν πήγα και είδα. Το 200. Το 200. Στρογγυλό, στρογγυλό. Όταν πήγα λοιπόν είδα όπως κάποια πράγματα. Το 0 τώρα. Δεν το θα έλεγες. Πίστεψε με, το πήγα λοιπόν και πριν τα γένεια στο μαγαζί του Γρηγόρη, του λέω, έπρεπε να μου να λέω λίγο πιο μικρός. Αλλά, λοιπόν, έχουμε ένα σετ καλλιτικών αγόρια. Αυτό είναι πάλι για μας, αλλά να το κάνουμε εδώ στα κορίτσια. Είπαμε, όταν υπάρχει κρεβατομουρμούρα, έχουμε κάνει κάποιο φάουλ και τις έχουμε στεναχωρήσει. Οπ. Λοιπόν, τα κομμωτήρια Γιώργος Καβαράς προσφέρουν ένα σετ καλλιτικών Philip Morris αξίας 50 ευρώ. Πήγαμε. Ο μαγικός αριθμός για το σετ. Υπενθυμίζω σε όλους ότι υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όλους τους δωροθέτες και για τους χορηγούς στο site μας στο liverpool.gr, κερδίστε ένα ταξίδι στο Liverpool. Και φυσικά και στο YouTube. Το αντίστοιχο είναι το 643. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τρία ανδρικά κουρέματα. Προσφορά Μπάνος Barber Shop. Πάνος Αδαμαντίδης, μέλος μας στη Γρηγορίου Λαμπράκη και Πολυκάρπου στον Ταύρο. Προσέξτε, τι θα σας πω. Θα σας αφορά εσάς τους δύο ειδικά. Που έχετε και μουσάκι, δεν κάνω πλάκα. Ο Πάνος έχει ειδική πιστοποίηση στην περιποίηση γενιάδας. Δεν κάνω πλάκα και όμως. Αντρέα, τι άνοιξες, 8 εσύ, το 6, το 6 είναι, το, η γραμμή είναι από κάτω. 9, συγγνώμη, ναι, 9. Το 389 λοιπόν είναι ο ένας που θα πάει να τον περιποιηθεί ο Πάνος και έχουμε άλλους δύο, 389. Εγώ δεν είναι τρία κουρέματα για έναν ή ένα κουρέμα για έναν. Όχι, τρεις στη χερία. Το 168. Και θέλουμε άλλον έναν κύριο ή κυρία. Όχι να χυμούσει η κυρία. Το 7, σε δεκάδα, το 6, 6, 79. Λοιπόν, 389, 168 και 679 είναι τυχεροί για τα τρία ανδρικά κουρέματα. Τώρα έχουμε κάτι δύσκολο.
Εδώ ναι, αρχίζουν τα ζώρικα, παιδιά. Έχουμε 10 μπάλες να κληρώσουμε. Αμάν. Ναι, ξέρω. Ξέρω, ξέρω. Είναι πολλές, όμως αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τις τάξαμε τις μπάλες, είναι δώρο από τα Mad Max Sweetland Stores. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τις μπάλες, ενώ τα παιδιά θα ετοιμάζονται να βγάλουν λαχνούς. Τον Πάνο δεν τον είδαμε, τον αδικήσαμε. Σας λέω, το κουρίο του Πάνου είναι καλτ. Θα σας άρεσε, είναι όλο πέτρα, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, τι βγάλατε, έβγαλες εσύ εκατοντάδα? Όχι. Όχι, κάτσε. Περίμενε να φανεί. Ναι, ναι, και να βάλουμε και τις μπάλες που είναι προσφορά των Mad Max Sweetland Stores. Εδώ εμπλέκονται δύο μέλη μας, όχι όλοι, και οι τέσσερις είναι μέσα. Το 887. Είναι μέσα το νούμερο, μήπως είναι παραπάνω. 887, περίμενε τώρα, γιατί μέχρι 871 είμαστε, άρα είναι άκυρο αυτό. Ναι, και πάμε να βγάλουμε άλλο νούμερο, το σβήνουμε αναγκαστικά. Οπό. Ναι, περίμενε, για τις μπάλες λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το 524. Ούτε λίγο το πολύ, τα δώρα ήταν 60. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή, το στήριξαν πάρα πολύ όλοι. Και όμως ήταν κάτω ψαρδιά. 512. Όποιος έχει κερδίσει κάτι και πανηγυρίσει, μας στέλνει μήνυμα. Τώρα θα το δούμε αμέσως, θα το δούμε λίγο καθυστερημένα. Το... Οπ, 9 είναι αυτό, 692. Εντάξει, το βλέπεις εσύ, κοιτάξτε, εγώ το πετέφτω, εντάξει, το τσέκαρα. Τι είναι, παιδιά? Το 5-30-6. Έχουμε πει 3. Έχουμε πει 3, ναι. 4. Έλα. 4, 1, 2, 3, 4, συγγνώμη, 4. Το μεγάλο. Ναι. Είχαμε βγάλει, με το μεγάλο ήταν 5, αλλά οκ, βγάλαμε 4 μέχρι στιγμής. Το 3-23, οκ. Πενθυμίζω είναι για τις μπάλες των Mad Max Sweetland Store στην Lenormand 87 στην Αθήνα. Οι άνθρωποι έχουν 30 χρόνια εμπειρία. 8, όχι ξανά. Άκυρο. Δεν έχω κάνει μια. Μας συνέχισε το 5, τώρα λέω και εγώ, εντάξει, οκ, έβγαλες το 8. Εντάξει, δεν ολοκληρώθηκε η λύση από το 8, είναι το 22, για να δω, το 22 σκέτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχουμε ακόμα υλικό να δώσουμε. Το... Μάντεψε. Το 5.30. Εντάξει, εσένα είναι και δύο αριθμοί λιγότερο εκεί μας. Είναι μέχρι το 8. Ναι. Μάλλον το 9 λεπτό μας. Ναι, ένας αριθμός. 2, 4, 6, 7. Τελειώνουμε με τις μπάλες. Ακόμα 3. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας εφόσον είναι τα ονόματά τους στη λίστα, το 118. Και να μας στείλουν ένα mail στο liverpool.gr αφού δουν τα ονόματά τους δημοσιευμένα αύριο στο site. Το 8... Ναι, 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 ναι. 8, 9 και... Είναι πάλι το 5. Το 89. Τα τελευταία μπάλα. Το 39. Το ξέρω να κατέβεις. Ούτε τι, αλλά δεν. Λοιπόν, έχω μηνύματα, Γιώργο. Θα δούμε λοιπόν και τα μηνύματα. Τώρα θα κληρώσουμε 5 λάβαρα της λέσχης του τελικού της Μαδρίτης.
Το οποίο δυστυχώς θα με συγχωρήσετε, αλλά η φωτογραφία δεν μας έκανε. Δεν ξέρω, την ευθυγράμμιζα μου γύριζε ανάποδα. Τώρα τι έκανα, την τράβηξα λάθος. Τσαλιμάκια. Πάντως είναι το λάβαρο του τελικού της Μαδρίτης. Πριν τελικό. Γυρίζει το περσινό, του Κίεβου. Ναι. Δύο μάλιστα, καλώ ήρθατε στον πατέρα μου. Α, σούπερ. Έχουμε μηνύματα. Α, κάποιο που δεν γράφει ότι φράει τι μήνε που γράφουν στην Ερμπάκ. Κάτι ψηλά ακούστηκαν για αυτόν. Πώς είναι αυτό. Μια αναφορά κάπου. Πέντε. Εγώ, αλλά χωρίς κάτι. Ναι, χωρίς κάτι το τρομερό. Πάμε για πέντε λάβαρα τελικού Champions League. Προσφορά τη Λέσχη. Πάμε στα ζώρικα. 8. Κάλε τα μικρά νούμερα. Εντάξει, ο Αντρέας το πήγε καλά. Ο Γιώργος μην χαλάσει τη συνταγή. Όχι, εντάξει, το έχουμε. Α, ναι. 8-31. Για να δούμε ποιοι θα κρεμάσουν τον τοίχο τους. Το λάβαρο που πονάει πολύ κόσμο. Ειδικά τα λάβαρα είναι ένας ωραίος τρόπος για να κάνεις πολλούς να βλέπουν εφιάλτες και τη μέρα όταν σε επισκέπτονται. Το 2.52. Καλά το πήγαμε, κοντεύουμε 2. Εντάξει, ήταν ωραία κουβέντα. Ήταν ωραία κουβέντα, γι' αυτό και μας πήγε μακριά. Και θα μας πήγαινε και ακόμα πιο μακριά. Αν... Μπορούσα να μιλήσουμε για το τελικό αυτόν καθέ αυτό που δεν μιλήσαμε καθόλου ουσιαστικά. Ναι. Το 6.35. Ήταν ωραία εμπειρία ο τελικός στο κολλάζ. Ο Ανδρέας πήγε στο Windramo που είχε ατμόσφαιρα, απλά δεν είχε το γνωστό που γινόταν μακελιό γιατί δεν ήταν ένας πάνω στον άλλον. Το 3.85 και έχουμε άλλο ένα λάβαρο και πήγαν τα 3.85. Θα το δω, κάτσε γιατί είναι πολλές σελίδες, τώρα πρέπει να ψαχτώ. Κάτσε να δω. Για βγάλτε το μεταξύ άλλων αριθμό. Ναι. Λοιπόν, το είδα, είναι ο Κώστας ο Μωραγέμος, ο Δημήτρης ο Μωραγέμος. Και μου άνοιξε η σελίδα εδώ σωστά. Και έχουμε το 190. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα εδώ με τα λάβαρα, πάμε στα καπέλα. Προσφορά της Λέσχης για τον ήλιο. Εντάξει, τώρα και οι τρεις σας δεν χρειάζεται καπέλο. Έτσι, εγώ το χρειάζομαι το καπέλο για να μην πάθουμε καμιά ζημιά. Θέλω τον τηλιακό. Με κυνηγάει κάποια ψυχή που βλέπει την εκπομπή. Για τον τηλιακό, έτσι, όχι για το καπέλο. Με ξέρετε, το πάω και το καπέλο. Που δεν μου πάει και όλα στο καπέλο. 6.53. Λοιπόν, πάμε. 6.53. Βγάζετε ασταμάτητα, θα σας πω εγώ τα ασταμάτητα. Εντάξει, ουσιαστικά να περάσουμε τώρα τα καπέλα και τα τίσερ. Και μετά μπαίνουμε σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς και μπαίνουμε και στα μεγάλα 4-11. Πέρσι να φανταστείτε ότι είχαμε κάνει την ίδια διαδικασία στο ημίχρονο. Και τρέχαμε πανικόβλητοι. Ναι, το έχω βίντεο. Στο ημίχρονο του τελικού, στο Κίεβο. Δεν γίνεται. Το κάναμε μπροστά στον κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν το είδανε αρκετοί. Το είχα βίντεο βέβαια όμως και το βάλα την άλλη μέρα για το θέμα της αξιοπιστίας. Να. 400. 7. Που λες, το κάναμε πέρσι, το 411, 407. Το κάναμε πέρσι λοιπόν εκεί μπροστά και επικράτησε ένας πανικός. Διότι θέλανε πολύ να το δούνε, ήταν φυσιολογικό. Το είδανε ξέρω εγώ 50-60%, δεν μπορούσαν να φτάσουν μπροστά. Ναι, από τη συνήθεια να τα κάνουμε μπροστά στον κόσμο, μας άρεσε. Τώρα λέω και εγώ να το κάνουμε live αυτή τη φορά. Καλύτερα έτσι. Το 664. Είμαστε με αυτό εδώ στα μισά του δρόμου. Πες το Γιώργο. Να μιλήσουμε για την Boss Night που κάνει ο Τζέιμι Βέρτσερ. Γιατί όχι, το 2286. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κιόλας παράλληλα ενώ βγάζουμε λαχνούς. Το 6.42.
Για τελικού στο κέντρο της Αθήνας, το σχόλιο που πήραν όλοι και νομίζω θα συμφωνήσετε δύο που ήταν στα παρόντες, ήταν ότι ένιωσαν λες και ήσουν στο γήπεδο. Ναι, ήταν. Ισχύει. Ήταν τρομερή ατμόσφαιρα. Ήταν απίστευτο. Και από 350 περίπου άτομα. Από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον. Το 333, τι λες τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία γνωρίζει αγγλικά και όσοι ασχολούνται με την ομάδα μαθαίνουν τα συνθήματα. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις ατμόσφαιρα παρόμοια, αν όχι εφάμιλ, παρόμοια του Anfield σε μικρότερη κλίμακα κάποιας Boss Night με Jamie Webster και mm-hmm. 7.91. Jamie Webster έκανε και να βρείτε Anfield. Καλά, εκεί εντάξει, ξέρουμε ότι έχει ασχολούς εδώ. Ναι. Όντως. Γιατί ξέρεις όλη μέρα εκεί, ήλιο στο κεφάλι, μπύρες και πάμε. Είχαμε την τύχη στην πόλη να μην έχουμε αυτόν τον ήλιο που να σε καίει. 2.57. Ατζέν, μου ήρθε τον θυμάμαι όταν αυτά που τεχωρούν εδώ, τον στο Twitter, στην κατευθεία. Τελευταίο καπέλο. Και τον είχα πετύχει από το που ξεκίνησε, από πέρσι, με τα σκηνικά. Και έγινε με το μπαμ μετά με το το 64. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία δεκάδα. T-shirt. Θα τα βάλουμε τώρα μπροστά. Αρκετοί τα έχουν δει. Είναι από αυτά που δίνουμε, όπως και τα καπέλα. Τα δίνουμε δώρο στα μέλη όταν γράφονται ή ανανεώνουν. Και φέτος κάναμε κάτι έξτρα. Φτιάξαμε τον ύμνο της ομάδας με στίχους και τον βάλαμε στην πλάτη. Στατήσε για το καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμοι θα ήθελαν να κυκλοφορήσουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια άλλη version ακόμα με σχέδιο των Γενέβρων Καλών, ξέρεις εσύ. Ξέρω, κάτι ξέρω. Ναι. Εσύ είναι ο υπεύθυνος που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. με τα αρχικά και μόνο. Και το κράτησα, εγώ το τήρησα, δεν ξέρω. Ναι, το είδα. Το έφτιαξα. Δηλαδή, αυτά είναι τα βασικά χρώματα, επειδή ο καθένας okay, του αρέσουν να υπάρχει μια ποικιλία χρωμάτων. Και είναι και χρόνια που έχει φορέσει η ομάδα σε away εμφανίσεις. Το πώς είναι στην πλάτη, σας δείχνουμε φωτογραφία από το footer που είχαμε φτιάξει το χειμώνα για τα μέλη. Και φαντάζομαι ότι θα αρέσει σε πολύ κόσμο να τρώει στη μούρη το στίχο. Έτσι. Ο εκάστοτε αντίπαλος. Επίσης, ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Μορέλας λέει για πέρσι ότι περισσότερο το άγχος κατάκτησης του πρωταθλήματος και λιγότερο η έλλειψη λύσεων οδήγησαν τον κλόπ να μην κάνει rotation. Αν πάρει παίκτες. Όχι εντεκάδας. Πιστεύω ότι θα τους εμπιστευτεί ο Κλοπ φέτος. Έχει δύο σκέλη το ερώτημα. Το θέμα ψυχολογίας και για τον Κλοπ ναι. Και για τους παίκτες. Παιδιά, γι' αυτό είπα στην αρχή, θα φανεί από φέτος πόσο σημαντικός τίτλος ήταν αυτό το Champions League. Έτσι. Αυτό ήθελες το κλικ αυτό ακριβώς. Να σου αυτό. Δώσει να περάσει. Η σημασία, την πραγματική σημασία του πέρα από το. Να από την κούπα, να σου φύγει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει ξεχάσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Κλοπ βρέθηκε στον δρόμο για το Κίεβο χωρίς τον Μπούπατς. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, τον οποίο. Σημαντικό ήταν για τον Κλοπ. Το είχε πει και πολλές φορές. Χωρίς αυτό δεν λέμε τίποτα. Που ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά θέλω να δώσει, ας πούμε. Το μέγεθος της σημαντικότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου mm-hmm. που ήταν φίλοι, συνεργάτες κλπ. Έγινε ό,τι έγινε και από τότε έπρεπε να αναθεωρήσει πολλά από αυτά που είχε κάνει με τον Μπούβατς. Με τον νέο πλέον βοηθό του, αλλά και γενικά με τις όποιες αλλαγές γίνανε στο τεχνικό team, θα έπρεπε αναγκαστικά να αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη φιλοσοφία που του παιχνιδιού του. Και τα είδαμε στην πράξη. Στο τελικό. Και παίζει. Όχι μόνο στο τελικό, και όλη τη σεζόν, έτσι. Παίζει ρόλο και ο Λίντερς. Γιατί άμα το καλώς σκεφτείτε. Ο Λίντερς εκεί, ο Λίντερς. Από άποψη απόδοσης, ίσως ήταν το χειρότερο παιχνίδι της Λίβερπουλ στους τρεις τελευταίους τελικούς που έχουμε παίξει. Ναι, σίγουρα. Και είναι ο μοναδικός που κερδίσαμε τελικά. Ναι. Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο στους άλλους δύο, χάσαμε. Δεν ξέρω τι καλό ποδόσφαιρο. Είναι νεολαία από εκεί τι έχει ακούσει ας πούμε, ο Ανδρέας από τους συνομιλικούς του. Εγώ, πολύ κόσμο που είναι κοντά σε εμάς. Αυτό που άκουσα ήταν ότι δεν παίξατε ή δεν αυτό έπαιξε ακριβώς όπως έπρεπε να παίξει. Αυτό. Ακριβώς όπως έπρεπε να παίξει. Δεν ξέρω, Ανδρέα, τι λένε ας για να πάρει τον τίτλο. Τη γενιά όσον αφορά το κομμάτι τη εμφάνιση τελικού κλπ. Εδώ που φτάνει, καλώς ή κακώς μετράει αποτέλεσμα. Αυτό. Είναι προτιμότερο. Σε νοιάζει πώς θα κερδίσει την κούπα. Δυστυχώς βέβαια, γιατί όλοι θέλουμε το ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αλλά στο σημείο αυτό θέλεις να γράψει η κούπα Λίβερπουλ. Και με τη Σεβίλη παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο. Ναι.
Ένα πρώτο ημίχρονο το πρώτο και ήταν και με τη Ρεάλ μέχρι να βγει ο Σαλάχ, του παίζαμε στο μισό γήπεδο, δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα στα 10 μέτρα. Ο Μαρσέλο δεν έχει περάσει σέντρα. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα στα 10 μέτρα οι άνθρωποι. Τι να το κάνω. Και μετά μπήκε ο άνθρωπος ειδικών αποστολών. Και μετά. Πάμε για 10 πίσω λοιπόν με τον ύπνο που ήταν τώρα. Στην αγωνιά. Απαντήσαμε σε όλο το ερώτημα του Αλέξανδρου. Ναι, δεν είναι. Θα το ξανακοιτάξω. Ξαράκι. Εσύ έβγαλε την εκατοντάδα, έτσι. Κράτη εκεί. Το 6.50 είναι ο πρώτος τυχερός για τα t-shirt. Το 6.50. Κανένας νικητής δεν υπάρχει χειρουργία. Α, για το άγχος κατάκτησης του αθλήματος και λιγότερη έλλειψη λύσεων. Εγώ θα έλεγα ότι η ομάδα έδειξε μια εξαιρετική βελτίωση στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση των παιχνιδιών. Σε βαθμό που δεν ξέρω αν έδειξε άγχος που θέλει. Και σε συνολικό επίπεδο, σε 5 μήνες. Από φέτος ακουμπάμε τα μπελίτσα, ε. Ναι. Πλέον, ναι. Πλέον, ναι. Ακουμπάμε τα μπελίτσα, και, με το, και με τη βούλα. 8.55 το δεύτερο t-shirt. Απλώς το ζήτημα είναι ότι βέβαια δεν μπορεί να κάνει τέλεια στον τρόπο, είναι αδύνατο. Το ζήτημα για μένα ήταν ότι σε μάτς που θα έπρεπε να μπαίνεις με αέρα να τα πάρεις, έμπαινες πολύ μαγκωμένος και όπως τελικά κατέληξε, ως μετά Χριστόν προφήτες βέβαια πλέον το λέμε αυτό, κατέληξε στο να μην πάρεις το αποτέλεσμα που ήθελες. Το 7.84, πολύ ωραία. Ενώ αντίθετα οι άλλοι μπαίνανε σκυλιασμένοι, είχαν και παραπάνω ποιότητα στο ρόστερ τους. Αλλάξανε, τους βοήθησε. Κοίταξε, κάνανε κοιλιά. Λεπτομέρειες, αν ήταν μια αδρή έτσι, περιγραφή, ήταν κάπως έτσι στο σενάριο αυτό. Κάνανε κοιλιά, κάναμε κοιλιά. Το 6.88. Από εκεί και πέρα να σου πω κάτι, το κομμάτι διαχείρισης ψυχολογίας στα παιχνίδια. Όταν συνέχεια σε κάθε Σαββατοκύριακο του προσπερνά και σε προσπερνά. Είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό. Θα μπορούσε να γκελάρει πιο εύκολα και να πα άκρωση για να τελειώσει από το Μάρτιο. Δεν θα μπορούσε να κάνει ακόμα μια γκέλα. Δεν την έκανε. Του κυνηγούσε. Ότι του πήγε σε λεφτά αγωνιστική και μεγάλη. 8.93 βέβαια. Δεν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε. 8.93 τι λέω. Τώρα τη χάλασε λίγο στη συνταγή. Αγωνιστικό το έχω. Το κάψω φαγητό. Μέχρι στιγμή στο 05 βλέπει ότι θα κάνει. Όχι, εντάξει. Αν ναι, ναι, και 8 να βγει, είμαστε οκ. Δεν είναι το 71. 2-0-5. Να θυμίσουμε ότι αυτά κάτσε να το γυρίσουμε όταν έρθει κάνει το rotation. Πάει στο μήνα. Λοιπόν, 2-0-5 και τώρα είμαστε στο 7-0-6. Μεταξύ να κατέβουν, δεν είναι μέσα. Δεν έχει να κάνει, είναι και λίγα τα νούμερα. Δεν έχει ίδια νούμερα, πάλι 8. Όχι, 8 έχει να βγάλει σε πριν 3 νούμερα. Να βάλει το 8 και εγώ. Δεκάδα. Κάνε το 8. Αλλά εδώ τόσο σε ο Ηλίας το 2.88. Ωραία, έχουμε άλλα 3 τίσσερα να δώσουμε. Και μετά αρχίζουν και μειώνουν τα αυτά γιατί μένουμε στην τελική δεκάδα δώρων. Δώσαμε μαζί με αυτά εδώ 50 δώρα. 3.49. Για όποιον είναι στην υπολογιστή, μπορεί αυτόματα να δει στο site και να δει την λίστα των δώρων, όλους τους αριθμούς και όλες τις εμπειρίες να τσεκάρει αν είναι τυχερός σε κάτι. 8, 8, άστο άκυρο, σαν άμεσα. Αφού δεν βγήκε νούμερο, μπορώ να την πάρω εγώ μία. Τι κάνω εγώ, έτσι, δεν θα το δω. Και να βγει, έχω μπλε είμαστε, λόγω. Τι? 18. Το 18. Θα βγει ένα τέτοιο ένα 0-0-1, ξέρω εγώ, ένα... 3-0-1. Όχι, 0-0-1, το πέντε. Εντάξει, οκ. Ο πρώτος. Λοιπόν, έχουμε τελευταίο t-shirt και είναι το 3.90. Μπράβο μας.
Λοιπόν, τελείωσαμε τα t-shirt και πάμε τώρα σε 5 πόλο μπλουζάκια, τα οποία τα ξέρετε, τα έχετε δει όσοι είστε εγγεγραμμένοι, τα έχετε φορέσει και είναι για κάποιους που δίνονται, ας πούμε, πιο κλασικά θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοντήσιμο. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε γιατί έχουμε 10 δώρα να δώσουμε και να πάνε όλοι για ύπνο γιατί αύριο δουλεύουμε. Για Ανδρέας δουλεύει πρωί όμως. Για Λίβερπουλ μιλάμε μέχρι το πρωί. Α, καλά, εγώ δεν το συζητάω καν, ό,τι θέλεις. Μέχρι το 4. 4 βγάλει. Μπα, έχει βγάλει 4. 4-2-4. Λοιπόν, ο Κώστας τυχερός για τα πόλο μπλουζάκια. 4-2-4. Τόσο για τα μπλουζάκια τα πόλο, όσο για τα τίσερ, όσο για τα καπέλα. Το χρώμα το επιλέγετε εσείς. Το μέγεθος θα μας το πείτε έτσι κι αλλιώς, δεν είμαστε ενωνοί σας για να ξέρουμε. Και έχουμε το 148. Τρεις ακόμα αριθμοί. Το βίντεο αυτό θα το έχετε στην πορεία και με το ωραίο φόντο, έτσι. Έτσι. Οπαδικό τελείως. Έτσι. Έτσι. Κοίταξε, όσο και να ασχοληθείς, ας πούμε, και επαγγελματικά να κάνεις δημοσιογραφία, το 259, το οπαδελίκιο το αποκλείσει. Δεν μπορείς να πεις δεν αγαπάω την ομάδα, δεν αγαπάω. Απλά όσο μεγαλώνεις, βέβαια τη βλέπεις πιο όρημα. Τώρα ο Ανδρέας για την ηλικία του, δεν το ξέρει πολύ τον Ανδρέα, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη οριμότητα. Καλά, εμείς κλαίαμε σαν μικρά παιδιά αυτές τις ημέρες με το κύπελο. Άστι, δηλαδή και κάποια σκηνικά τα οποία 6-27 μας επηρεάζαν. Δεν θα το κρύψω ότι δεν επηρεάστηκα. Ο Ηλίας θα καταλάβει γιατί είσαι πατέρα. Τη φάση του Τζόρνταν με τον πατέρα του και φαντάζομαι ότι και όσοι δεν είναι γονείς επηρεάστηκαν πολύ με τον τόσο ίσως από τις πιο δυνατές στιγμές. Ναι. Πέρα από τι αγκαλιές με τον Κλοπ, κλάψανε μαζί και λοιπά, τη χαρά τους και από τη... εντάξει, γιατί έχουν περάσει και εκείνοι δύσκολες στιγμές. Μην ξεχνάμε ότι τον Γερμανό τον χαρακτήριζαν πολύ loser. Το 466 λοιπόν είναι ο τελευταίος φίλος που κερδίζει ένα πόλο μπλουζάκι. Προσφορά της λέσχης. Πάμε τώρα στα βαριά χαρτιά της κλήρωσης. Και έχουμε 4 εμφανίσεις. Υπόψη είναι ότι εδώ στις εμφανίσεις θα δείτε μόνο την εντός και τον τερματοφύλακα. Εφόσον έχει κυκλοφορήσει και η άσπρη και είναι διαθέσιμη, πώς το λένε, θα έχουμε κλήρωση... Τρομπερή δουλειά New Balance φέτος. Ναι. Σε όλες τις εμφανίσεις. Ναι, ναι, ναι. Και στην πρώτη, και στον τερματοφύλακα και στη δεύτερη, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, 4 εμφανίσεις. Και εκτός έδρας μισό λεπτό γιατί δεν είναι... Ωφ, εδώ είμαστε. Ο Ηλίας τώρα βγάζει το 545. Το 760. Τελευταία χρονιά μην μπάλανς μάλλον φέτος. Έλα. Μάλλον τελευταία χρονιά μην μπάλανς. Δεν ξέρω τι είναι τα πράγματα. Κοίταξε, έχουν γίνει συζητήσεις. Έχουμε... Απλώς ο New Balance δεν έχει την εμβέλεια των άλλων και επειδή τώρα πλέον μπορεί να απαιτείς πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή γίνονται συζητήσεις με Nike, μπαίνει σπίνα για Adidas, δηλαδή αυτό που λέμε τόσο αγωγικών πέφτει ξύλο μεταξύ των εταιριών. Το 2005. Α, το 2005, ναι, το έχουμε βάλει. Και έχουμε άλλη μία φανέλα να δώσουμε. Το 78. Τι άλλο, ένα να το θυμάμαι. Να σχολιάσουμε λίγο και το γύρο του θεράβουμε στην πόλη. Ναι, τι λες τώρα. Μιας και ήταν, λοιπόν, 4 φανέλες, το 545, 7, 60, 2, 05 και το 78. Time out. Okay. Να πούμε δύο πράγματα για το παρέι. Ενώ εσείς θα βλέπετε φωτογραφίες από το Αριστείδης House που είναι το δεύτερο, το πρώτο τελευταίο δώρο. Το Αριστείδης House είναι στο Αγνή Bay στην Κέρκυρα. Περιοχή λέγεται Καλάμι, για να ξέρετε.
Λοιπόν, είναι πενθήμερο από 6 Οκτωβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου. Είναι πολύ ακριβό δώρο, πιστέψτε με. Είναι πολύ ακριβή διαμονή και είναι καταπληκτικό το μέρος. Και με συνεννόηση με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου υπάρχει δυνατότητα αναλόγως διαθεσιμότητας φυσικά και για το Σεπτέμβριο διαμονή. 5 μέρες να ξεκουράσετε. Εικόνα για το ξενοδοχείο μπορείτε να δείτε στο Facebook και στο YouTube όπου έχουν ανάλογο βιντεάκι προβολής. Είναι πολύ εντυπωσιακό το κτίσμα και είναι, αν το θυμάμαι καλά, από πριν δεκαετία του 60. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι στην κατάσταση της δεκαετίας του 60, έτσι μην τρελαθούμε. Λοιπόν, έχουμε να κληρώσουμε τα δύο δώρα ακόμα και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Περάσαμε το 2 ώρο ζωή για χρόνια να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος θα πάει στο Αριστίδης Χάους για 5 μέρες διακοπές. Ελά, εσύ. Α, ναι, ποιο θα θέλουμε για διακοπές. Να κάνουμε και τέτοια. Κυπελού. Για το πρώτο, στο πρώτο παιδιά, στο πρώτο μόνο. Α, στο πρώτο ναι. Στο πρώτο θα είναι το 2-0-3. Είναι ο τυχερός που πάει στο το 2-0-3. Τώρα αυτό θα κλείσω μια ματιά από παιδιά. Να δω ποιος είναι ο τυχερός. Το 2-0-3 είναι ο Θανάσης ο Κόντζογλου. Θα πάει 5 μέρες διακοπές στο Αριστίδης Χάους τον Οκτώβριο. Με εμφάνιση της Λίβερπουλ όμως. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε δύο κουβέντες για το Parade. Εκπληκτικό. Ναι. Εντάξει, κοίταξε πάντα στο Λίβερπουλ. Έτσι γίνεται. Ισχύει. Μαζεύει κόσμο. Όσοι θυμούνται. Πάνω κάτω όσους μάζεψε και η City για το πρωτάθλημα. Περίπου τόσοι είμαστε. Όσοι είστε κακοί τώρα, εντάξει. Όσοι θυμούνται το Parade του 2005. Τα πλάνα εκείνα, για μένα φέτος το κάνανε με διαφορετική πορεία στο λεωφορείο. Ναι, ναι. Πήγε η ομάδα για να δει τον κόσμο. Το κάνανε πιθανώς για να αποφευθεί το μεγάλο μποτιλιάσμα στο κέντρο της πόλης, γιατί την προηγούμενη φορά ξεκίνησε από το Melwood, αν δεν κάνω λάθος, συνέχισε Anfield και κατέβηκε για να καταλήξει στο St. George's Hall, που έγινε απλά το αδιαχώρητο στο κέντρο. Είχε 500.000 μόνο στο κέντρο του Λίβερπουλ. Ναι. Ήταν γεμάτο ήδη. Μιλούσε, μιλούσε για 750.000 κόσμο. Όχι, σου λέω για το προηγούμενο του. Α, για το απλά το κάνανε τώρα με διαφορετική ροή. Δηλαδή ξεκίνησαν από ένα άλλο σημείο της πόλης, φύγανε λίγο βόρεια, κατεβήκανε μετά δυτικά για να κατεβούν παραλιακά και να καταλήξουν στο Strand, που είναι το Royal Liver Building, που εκεί έγινε και μεγάλος πανικός από τον κόσμο. Το κάνανε προφανώς για να αποφευθεί το μποτελιάρισμα. Λοιπόν, και πάμε να κληρώσουμε το μεγάλο. Εδώ επιτρέπετε καλά να κάνω. Ναι, γιατί πάω και δεν έκανα κακό. Εγώ τώρα. Πάμε λίγο στους χορηγούς μέχρι να ανακατέψετε εσείς την μετά. Δηλαδή, δεν είναι παίξει γέλαση. Υπενθυμίζω ότι το πακέτο όλων των τομείς περιλαμβάνει ένα αεροπορικό εισιτήριο όλα πληρωμένα μέσα, φόρο αεροδρομίων και βαλίτσα, δύο βράδια στο ξενοδοχείο της πόλης, στο κέντρο και ένα εισιτήριο για οποιοδήποτε παιχνίδι της Liverpool στο Anfield Premier League. Έτσι, δεν εξαιρείται κανένα παιχνίδι United κλπ. Μην φανταστεί κανείς. Safesmoking.gr, greenclean.com.gr, dental.gr, κολλιοςπετρώματα.gr και εδεσματοπωλείο loja.gr. Λοιπόν, πριν το πούμε, πριν κάνουμε την κλήρωση, να πω το έξω ότι σχετικά με αυτή την προσφορά. Όποιος έχει πάει Anfield, ξέρει τι θα συναντήσει. Όποιος δεν έχει πάει, να ετοιμαστεί να αλλάξει η ζωή του. Όντως. Εγώ εύχομαι με τη σειρά μου να είναι κάποιος να κερδίσει που δεν έχει ζήσει αυτή την εμπειρία. Γιατί πραγματικά θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε στους αριθμούς. Ταρανταζούν, ταρανταζούν. Ένα-ένα. Αντρέα, βγάλε εδώ τον Λίγοντα. Το λίγοντα. Έτσι, γιατί μπορεί να σας παίρνει, θα βγει πάλι κανένα 896. Το 9 είναι ο λίγον. Το 6. 69 εσείς. Το 2.69 είναι ο τυχερός που θα πάει στο Λίβερπουλ να δει μπάλα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και είναι ο κύριος Μαζαράκος Βασίλης. Ναι, δεν το έχω γράψει όλο. Μαζαράκος Βασίλης, ο οποίος, αν το θυμάμαι σωστά,
ο Βασίλης δεν έχει πάει στο Άνφιλντ. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω η μνήμη μου να με απατάει τόσο πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Καλό ήταν, δεν μπορώ να πω. Το ευχαριστηθήκαμε. Σε σταματάκι. Είπαμε πολλά. Ζέσταμα. Λοιπόν, εννοείται ότι σας περιμένω σε ανάλογο, όχι μόνο live. Αναλόγως προγράμματος, γιατί και ο Ανδρέας τώρα έχει ξεκινήσει κάτι σε πρωινή ζώνη, οπότε πριν τις 5 δεν παίζει. Του Γιώργου τα ωράρια τα ξέρω. Εσύ άλλαξες και πήγες υποδιευθυντής. Και όχι υποδιευθυντής, υπεύθυνος. Υπεύθυνος, ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα χρέη υποδιευθυντή κάνεις, οπότε ξέρεις, όσο και ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πολύ είμαστε εγωμετρός. Ναι, κάπως έτσι. Γιατί, έχω, και ένα, γιατί έχω τον Χρήστο, ο οποίος είναι υποδιευθυντής ο πλαίσιο στην Γλυφάδα, ένα ρεπο το μήνα. Όλοι πάλι έχουν ένα ρεπο την εβδομάδα. Στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργη η περίπτωση με τους τίτλους. Ναι, όντως. Οπότε δεν έχει καθόλου. Ας μιλήσουμε για τους τίτλους τους άλλους που ξέρουμε. Και για τα κιούπια. Για τα κιούπια, καλύτερα. Χίλιες φορές. Κάνουμε προβλέψεις για την νέα σεζόν. Προβλέψεις. Τι περιμένουμε μάλλον ως προβλέψεις. Έτσι, σε άδρες γράμμες, τι θα μπορούσε να γίνει τη σεζόν που έρχεται. Εγώ, αν και θα ακουστώ, μπορεί να ακουστώ λίγο. Πλησιάζοντα τα όρια τη φευρότητα, αλλά θα το πω. Νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά το Champions League που κατακτήσαμε, εγώ άποψη ψυχολογία. Και για τα δεδομένα του βασικού μας αντιπάλου, που κακά τα ψέματα είναι η City, θεωρώ και μια σχετικά εύκολη επικράτηση στο πρωτάθλημα από πλευρά μας φέτος. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει η City πάλι τρίτη σερή φορά. Δεν ξέρω, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Πλέον οι όροι έχουν αλλάξει. Πλέον η Λίβερπουλ δεν θα είναι. Γιατί κακά τα ψέματα ήμασταν η έκπληξη, έτσι, του πρωταθλήματος όσον αφορά τη διεκδίκηση. Όλοι περιμέναν ότι θα ζορίσουμε τη City, αλλά όχι ότι θα φτάσουμε να κρυθεί ουσιαστικά στην τελευταία αγωνιστική. Όντως. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι η χρονιά της Πρέμιερ φέτος. Πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα έχουμε αντίστοιχη πορεία στο Champions League, πλέον είναι υποψιασμένοι όλοι. Κοίταξε, πάντα είναι υποψιασμένοι με εμάς. Καλά, ναι. Και σε πληροφορώ ότι μετά το 3-0 στη Βαρκελόνη. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις τώρα είναι η τρίτη χρονιά σερή που δεν έχουμε χάσει σε γύρο play-off, έτσι. Δεν έχουμε αποκλεισμό. Σε νοκάουτ του παιχνίδι δεν έχουμε αποκλεισμό. Σε πληροφορώ επειδή είδα ανάλυση από φίλους της Μπαρσελόνα και ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με το άθλημα, έτσι. Την απώλεια της ευκαιρίας του Ντέμπελε, στο τέλος. Την θεώρησαν, ας πούμε, ήταν κομβικό σημείο για να τελειώσει το παιχνίδι. Και λέω εγώ, με 3-0 εσύ έχεις πάνω στο Άνφιλντ και τρεμείς. Άρα δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Και είναι αυτά το αντίστοιχο που είχε γίνει με την Παρή, με την Μπάρτσα. Δεν ξέρω να θυμάσαι, ναι, που αλλά είχαν βγει οι παίχτες και είχαν πει τι θα γίνει. Εκεί υπήρχε και ένα 4-1. Εκεί υπήρχε και θέμα διαιτησίας, αλλά και να το αφήσουμε έξω τη διαιτησία, που ευνοήθηκε η Μπαρσελόνα στο τέλος. Το ζήτημα είναι αλλού, ότι η Παρή πήγε και όχι απλά έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Μεγάλο το σημείο που είδα, ας πούμε, και μου έκανε εντύπωση, γιατί όντως δεν το κρύψανε, ήταν ότι αυτό που κάναμε εμείς στη Βαρκελόνη, με την κατοχή, με την πίεση, με τις ίδιες ευκαιρίες. Δεν έχουν μάθει να αντιμετωπίσονται έτσι ποτέ. Ναι, ποτέ. Τάκλιν κανονικά, όχι περάστε, όχι. Τέλος πάντων, εγώ και με την Premier League μόνο θα είμαι ικανοποιημένος φέτος, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα παρακολουθώ τον ρόλο. Τώρα αν έρθει και μπόνους ένα ακόμα Champions League το 7ο, καλό δεχόμενο και αυτό. Γιώργο, είσαι ok για το κομμάτι νέα σεζόν. Εντάξει, εγώ θέλω όλους τους τίτλους και τους 7, αλλά αρκούμε σε Premier League επιτέλους, γιατί 30 χρόνια είναι πάρα πολλά. 7 μαζί με το UEFA Super Cup, είναι. Ναι. Okay. Από εκεί και πέρα, League Cup κύπελλο, καλώς κακώς θεωρώ ότι πάλι θα μπουν, ειδικά το League Cup θα μπει σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα πολύ ασχοληθούμε και επειδή ο Γενάρης πάλι τα γνωστά θέματα, αν και θεωρώ φέτος θα είμαστε αρκετά καλύτεροι. Με προϋποθέσεις φυσικά μεγαλύτερο ρόστερ κάτω. Πιστεύω και εγώ πολύ να τα πλέον για πρωτάθλημα και πλέον ξέρουμε τι, μπορούμε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Μας σέβονται και μας φοβούνται όλοι. Γιατί όχι. Μάλιστα. Ανδρέα, κάτσε πάρε μικρόφωνο γιατί μου φαίνεται ίσως να μην ακουστείς και δεν είσαι τενόρος. Ισχύει. Εντάξει, και εμένα, αν κάποιος μου έλεγε στην αρχή της σεζόν ότι ξέρεις ότι φέτος η ομάδα θα κατακτήσει μόνο πρωτάθλημα και τίποτα άλλο, θα ήμουν παραπάνω από ευτυχής. Αλλά αυτό είναι μια ευχή. Τώρα η διέστηση είναι ότι
Εντάξει, θα είναι ακόμα καλύτερη η επόμενη σεζόν, γιατί και στο Champions League έχουμε ψυχολογία, έχουμε τον αέρα μετά τα φετινά και τους δύο συνεχόμενους τελικούς. Που για τους άλλους, λόγω φανέλας και λόγω ονόματος, εμπνέουμε σεβασμό, αν όχι φόβο. Τώρα για το πρωτάθλημα, επειδή όπως είπα και στην αρχή, όντως και εγώ θεωρώ ότι η φετινή κούπα ήταν η αρχή μιας, αν όχι δυναστείας, μιας νέας καλής εποχής για την ομάδα. Και επειδή θα είναι ένα σημαντικό έτσι, milestone που λέμε το να μείνουμε, το να κλείσουμε 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα δοθεί πολύ μεγάλο βάρος εκεί του χρόνου. Του θα είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα, όχι η μόνη, αλλά σίγουρα η πρώτη. Αυτά. Και η πρώτη χρονιά που χρησιμοποιεί το βάρος σε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ήρθε η ώρα μου να πω, πέρσι το καλοκαίρι, το 18, υπολόγιζα ότι θα μας δυσκολέψουν πολύ όλοι, γιατί ήταν υποψιασμένοι με τις πεντάρες και τις τεσσάρες. Δεν σας κρύβω ότι δεν, καλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει κάτι, αλλά η αλλαγή από Μπούβατ σε Λίντερς μου δημιουργούσε μια μικρή ανησυχία για το κομμάτι προσαρμογής. Ο Λίντερς δεν είναι κανένας, πέρασε, είδε φως και μπήκε, έτσι μην τρελαθούμε. Έχει το ιστορικό του, έχει δουλέψει. Από την πόρτα στα μισούς. Ναι, έχει δουλέψει, έχει δουλέψει. Δηλαδή έχει βιογραφικό, έχει κάνει, ας πούμε, και πρώτος έχει κάνει στην Ολλανδία. Εντιάθη περιπτώση, ναι, ωραία, δεν είναι απαραίτητο πάει. Πρώτος δεν γίνεται όλοι πρώτοι. Αυτό. Είδα όμως ότι προσαρμόστηκε η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα με διαφορετικό στυλ και αυτό, βλέποντας και μετά το Γενάρη τι έγινε, μου δείχνει ότι η ομάδα πλέον είναι πάρα πολύ σφιχτή στην ψυχολογία της. Δηλαδή δεν φοβάται να διαχειριστεί με υπομονή και επιμονή για τον τελικό στόχο. Αυτό μου δείχνει ότι η ομάδα ωρίμασε. Ωρίμασε, άρχισε να βγάζει σιγά σιγά τα προβλήματά της, τα ψυχολογικά, να το πούμε έτσι, στο να φάει ένα γκολ και ξαφνικά να βραχυκλώσει. Στατιστικά θα συμβεί βέβαια κάποια στιγμή, okay, αλλά μου δίνει μεγάλη σιγουριά για το μέλλον. Δεν θα πω τι διαισθάνομαι, διότι δεν διαισθάνομαι τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένω αναγκαστικά να βγει ο Ιούνιος, ίσως και ο Ιούλιος. Και όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ, τότε θα μιλήσω και θα πω ναι, βλέπω αυτό. Πέρσι, ο Δημήτρης Μανολίτσης κάτω στη Νεάπολη, είχαμε πει, είχα μια κουβέντα με τον Μίτσα και του λέω: θα πάμε τελικό και θα το πάρουμε. Δεν το θυμόμουν, γιατί εκείνη τη στιγμή σκεπτόμενος κάποια πράγματα. Έβαζα, ας πούμε, σαν υποθήκη, παρακαταθήκη, πες το πως θέλεις, εγώ έχω χρησιμοποιήσει όποιον όρο. Γιατί δεν τα πω και καλά με κάτι τέτοια, να σας πω. Αυτά είναι δικά σου και σίγουρα. Καλά κάνεις. Σαν κάτι που μας ακολουθούσε ήταν η εμπειρία της χρονιάς του Champions League. Οπότε μεγάλη, λέω, μεγάλη υπόθεση. Δεν είχε υποσχεθεί και ο Λόβρεν. Ο Λόβρεν δεν είχε υποσχεθεί. Ναι. Οπότε γι' αυτό και του λέω, θα το πάρουμε όπως και έγινε. Το πρωτάθλημα. Σαφώς και το θέλω. Αλλά θα γυρίσω και θα πω για να το ολοκληρώσω. Πέρα από το πρωτάθλημα που είναι ειδική περίπτωση με εμάς λόγω των ετών που έχουμε να το κατακτήσουμε, το Champions League είναι η μεγαλύτερη κούπα που υπάρχει, έτσι. Ναι. Ναι. Μην κοιτάς που εμείς για τους αυτονόητους λόγους το παραμερίζουμε σαν. Όντως. Προτεραιότητα. Το παραμερίζουμε. Κανείς δεν το παραμερίζει. Εντός εισαγωγικών το παραμερίζουμε αυτό. Είναι. Mm. Αλλά πόσες και μαθηματικά να το πάρεις, έτσι. Ναι. Πόσες πιθανότητες έχεις να παίξεις τρίτη σερή φορά το τελικό Champions League. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα. Σαφώς και θέλω το 19ο. Έλεγα, ας πούμε, θα πάρουμε το 19ο, το 19. Οκ, okay, ας το πάρουμε το 20. Όλο αυτό το χειμώνα στο Champions League είναι τι θα σου κληρώσει στους 8. Ναι. Γιατί αν βγεις πρώτο στον όμιλο, θεωρητικά. Διαχρονικά. Το δύσκολο κομμάτι για τη Liverpool είναι η φάση των ομίλων. Έτσι και κάτω, πρέπει να περάσει τη φάση των ομίλων. Μετά οι άλλοι να φοβούνται, όχι. Γιατί στους 16, αν βγει τον όμιλο πρώτο, έχει εύκολη κλήρωση. Θεωρητικά πάντα μπορεί να σου κάνει κανένα περίεργο. Υπάρχει Anfield στη μέση. 8 το κλειδί. Αν πάρεις 8 μετά τετράδα όλα γίνονται πια. Ναι. Όποιος κάνει είναι. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Και είναι 12 και 20. Τα παιδιά δουλεύεις πρωί εσύ? Όχι. Εσύ πάλι καλά. Εσύ δουλεύεις πρωί? Πρωί, αλλά όχι πολύ πρωί. Όχι πολύ πρωί. Εσύ όμως δουλεύεις 9. 11. 11. Α, εντάξει. Καβατζωμένη κάπως. Μόνο εγώ ξυπνάω νωρίς, έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Ανδρέα, τη νέα γενιά που την εκπροσωπεί επάξια, τη νέα γενιά φίλων της ομάδας και έναν εξαιρετικό συνεργάτη. Το λέω όχι επειδή είναι μπροστά. Ο Ανδρέας ήταν αυτό που λέμε καμιά φορά το λαχείο στη συντακτική ομάδα. Τώρα θα κοκκινήσει, αλλά είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και εξαιρετικός συντάκτης.
Ακόμα και όταν πήγε Φαντάρος, τον έτρωγε ο πισινός του. Μην τυχόν και χάσει την επαφή με το αντικείμενο. Αναγκαστικά την έχασε ένα διάστημα. Αλλά αυτό, με το που πήρα πολιτήριο, η πρώτη κουβέντα, παιδιά, από όταν ξεκινάω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα και στο πρόσωπο του Ανδρέα ευχαριστώ και όλους αυτούς τους νέους που αποφάσισαν να είναι Liverpool, όχι για τα τρόπαια, αλλά επέλεξαν την στάση ζωής. Να ευχαριστήσω τον πολύ καλό μου φίλο διαχρονικά Γιώργο Βαρθαλίτη, ο Ανδρέας Αλιμπέρτης, δεν ξέρω αν το είπα το επώνυμο, αλλά τα έχω γράψει γιατί σας έχω φακελώσει κανονικά, σας έχω δώσει στεγνά και χωρίς κουκούλα. Τον Γιώργο Βαρθαλίτη, ο Γιώργος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αλλά εγώ τον έχω βαφτίσει rockstar. Έχουμε κάτι στα μαλλιά. Είναι αυτό που θα ήθελα και εγώ, ας πούμε, αλλά δεν έχει σε μένα. Και στον Ηλία, τον Χατζη Ηλία. Τους ευχαριστώ όλους για την αυσινή βραδιά. Ελπίζω να το απολαύσατε. Θα το έχετε και βίντεο να το βλέπετε και να μας... Συγχαρητήρια στους τυχερούς. Συγχαρητήρια στους τυχερούς. Να απολαύσετε τα δώρα σας. Καλοφόρετα, καλοφάγωτα, καλοταξίδευτα. Καλοτάξιδο για στον Βασίλη. Και στο Θανάση θα πάει διακοπές. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε. Ραντεβού τώρα δεν υπόσχομαι πως θα ξανακάνουμε live, γιατί έχει ιδιαιτερότητες, αλλά νομίζω ότι τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Έτσι. Και μας άνοιξε η όρεξη. Αλλά, ωραία, λοιπόν, σας καληνυχτήσουμε. Καλά να περάσετε. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά. Ραντεβού σε 9 ώρα την κλάσσες σύντομα.